ελληνικής τηλεόρασης. Υπέρλαμπρο το σοου! Δεν το λέω απλά για να το πω. Εσείς απλά δεν έχετε κάθε Σάββατο να μένετε συντονισμένοι στο Epsilon TV και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα φυσικά 12 ντάντα μεσάνυχτα. Γιατί με 12 με 2 τι έχουμε? Συνεργείο! Έκανα και κοκόρι. Κοκόρι. Σου τρύπησε το κολάρο! Σου τρύπησε! Τι έφυγε! Πάμε και το κοινό! Κάνεις λαδάκια! Συνεργείο! Το συνεργείο είναι εδώ! Άνοιξε! Κάνει εγκαίνια και σε περιμένει να σου φτιάξει την τουρμπίνα! Wow. Εδώ θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να πω, έχεις ταλέντο στην υποκριτική, έχεις ταλέντο στην ποίηση, σε κάτι τις βρε αδελφέ, δεν έχεις παρά να έρθεις στη δική μας συντροφιά. Εμείς τους δεχόμαστε όλους. Να είστε σίγουροι ότι από εδώ θα παρελάσουνε καλλιτέχνες που γράψαν μεγάλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο, γιατί εμάς μας αρέσει η Ρόδα, η Τσάντα και η Κοπάνα μαζί και θα τα κάνουμε όλα πού? Στο συνεργείο! Πάμε λοιπόν να σας γνωρίσω εδώ τα γόρι, την κολόνα, το δίμετρο που ντύθηκε κουστούμάτο σήμερα! Νέα χρονιά! Ποιος είσαι? Ο Αριστοτέλης Δημήτρης. Είσαι από αυτό, αλλά είσαι και επίσης ο Τικ Μαστρό Αριστοτέλης. Είμαι ο Μάστορας. Ναι. Και TikToker. Είσαι ο Μάστορ Τέλης. Χειροκρότημα. Και πάμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα αγόρι πάρα πολύ γνώριμο. Είναι ο βασιλιάς της Βούρτσας, ο πρίγκιπας της Τσατσάρας, ο άνθρωπος της Μπουκλιέρας, του πιστολάκι του Σεσουάρ και του Λεσουάρ και δεν είναι άλλος από τον Αποστόλη Βελόνη. Με αυτά τα δύο τα παιδιά και όχι μόνο, διότι στα επόμενα επεισόδια έχουμε guest star έκπληξη. Δύο εκταμποτικές, όχι, θηλυκές παρουσίες. Μπράβο, Αριστοτέλη Μαστροτέλη. Έτσι, Βελόνη. Σωστά τα λες. Θα έχουμε λοιπόν δύο καλονές. Δύο guest stars αυτήν την παρέα που θα κλέψουν και εκείνη. Μ' αρέσει μία. Σ' αρέσει μία. Αχ, θα μας τα πεις στην πορεία. Εγώ θέλω να πω, καταρχήν, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που έχει έρθει σήμερα εδώ, γιατί θα αναδείξουν το ταλέντο τους. Πήρα ανάσα. Πήρα την ανάσα μου. Έφυγε η κρυολουσία που λένε. Και θέλω, παρακαλώ πολύ, να περάσετε στις θέσεις σας, γιατί αυτή είναι η κριτική μας επιτροπή. Πηγαίνετε. Τι. Α, τι gentleman. Εσύ το κάνει με πιο χάρη. Λοιπόν, ακούστε με τι γίνεται τώρα. Κάτσαν τα γόρια μου. Τι ωραίες πολυθρόνες. Έτσι με χρώμα, διάθεση, γιατί έτσι αυτός ο χρόνος θέλουμε να περάσουμε καλά. Θέλουμε να διασκεδάζουμε πολύ και εμείς επιλέξαμε να μας κάνει ποδαρικό ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι που στην εποχή των 90's άφησε τη δική του ιστορία. Της αρέσει να ντύνεται πολύ εκεντρικά. Είναι ένα γιάρ. Τη λες και σήμερα σαν μια πραγματική δισκομπάλα και ακούει στο όνομα Καλυφέρη, χειροκροτήστε και να πέσει και το τραγούδι, Αντώνη μου. Και πάμε!
εμπρισμός, εμπρισμός. Εμπρισμός, εμπρισμός. Δεν άλλαξα καθόλου, ούτε κι εσύ όμως. Το ίδιο είδες πως σε αποκάλεσα. Μια γυναίκα με την οποία έχει σημειώσει τεράστια ιστορία τότε στις δίσκο που γινόταν χαμός με τα τραγουδία σου και συνεχίζει και γίνεται. Και τώρα πηγαίνω, ναι. Κάνω εμφανίσεις σε κλαμπ, σε τέτοια. Μπράβο, μπράβο, γλυκιά μου Καλυφέρη. Έλα να σου πω, πού σε βρίσκουμε αυτό τον καιρό. Αυτό τον καιρό με βρίσκεται. Θέλω λίγο, φοράει μικρόφωνο, Λεωνίδα μου Καλυφέρη. Την Πανανούλα, την Πανανούλα, ωραία. Θέλω να μας δικαιολογήσει λίγο ο κόσμος, είμαστε έτσι πρώτη εκπομπή. Θέλω να έχουμε την κατανόησή σας. Για πες μου Καλυφέρη μου γλυκιά. Πας Αριστοτέλη, περνάς μέσα από τις κάμερες, τι γίνεται εδώ, συνεργείο. Δεν πειράζει, Αριστοτέλης είναι αυτός. Συνεργείο. Ασυνεργείο είναι, Βελόνι, συνεργείο είναι. Λοιπόν, έλα Αριστοτέλη, Αριστοτέλη έλα εδώ πασά μου. Μην μπαίνεις μπρος στις κάμερες, Αριστοτέλη. Έχουμε... Ωραία. Έχεις χαζέψει, μου φαίνεται από την ομορφιά και την τζακουνιά της κυρίας. Ήταν πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Ωραία, κάνε μου μια χάρη, για άλλο λόγο είσαι εδώ. Είσαι μας. Α, είπε η παραγωγή. Όχι, είπα να πάρει το μικρόφωνο να είναι καλός οικοδεσπότης. Α, αυτό εννοούσα. Μην με κρύβεις όμως, Αριστοτέλη. Είπαμε, σου είπαμε να περνάς μπροστά τις
κάμερες, όχι να κρύβεις την κεντρικιά. Έλα τώρα. Λοιπόν, γλυκιά μου Καλλιφέρη, έχουμε βγάλει πόσα τραγούδια αυτόν τον καιρό? Έχω βγάλει πάρα πολλά τραγούδια και τώρα τελευταία έχω δύο CD με συνθέσεις μεγάλων συγχουργών και συνθετών. Αλλά και περισσότερο έχω και τα έχω στίχους και εγώ σε αυτά, όπως ήξερες από παλιά που γράφω. Και τελευταία έβγαλε και ένα ωραίο τραγούδι. Δεν το έχουμε ακόμα, γιατί θα το έχω αύριο μεθαύριο. Να πω ότι σε λίγο έχουμε και χορευτικό από σένα. Έχουμε guest. Το λατρεμένο μου τραγούδι, το Μανούλο Μάνουλο, έτσι λέγεται? Όχι καλέ. Πώς λέγεται, παιδαράς? Όχι, ούτε καψουρογκόμενος. Θα σου πω, θα σου πω. Α, για πες μου. Λέγεται, έχω τις κάψεις μου και λέει παρακάτω, έχω τις κάψεις μου και τις εξάψεις μου. Αχ, αυτά είναι κάλυμα, αυτά είναι. Διαχειροκροτήστε τις κάψεις και τις εξάψεις. Λοιπόν, εγώ... Και λέει είσαι ωραίος γκόμενος σε παρένθεση. Γιατί το τραγούδι λέγεται είσαι ωραίος γκόμενος. Α, είσαι ωραίος. Εντάξει, το παιδαράς που είπες δεν έχει άντυπο, γιατί μέσα λέω κάτι για πέταρο. Α, μιλάς και για πέταρο. Μιλάω και δεν. Γιατί λέει, γιατί απόψε παιδαρέ μου θα σε πάρω και απόψε νύχτα. Όχι, σε γουστάρω και απόψε εγώ θα σε πάρω, κάπως έτσι το λέω. Πολύ ωραία. Α, ωραία. Θα σε πάρω. Λοιπόν, θέλω να μιλήσει λίγο η Κριτική Επιτροπή. Πάμε πάρα πολύ. Στον Βελόνη που ξέρει καλά την Καλλιφέρη. Τι να πω για την Κάλλη. Χρόνια με την Κάλλη. Τη θαυμάζω, είναι νεότατη. Κάλλη μου, δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από πάνω σου. Είσαι φρέσκια όπως όταν σε πρωτογνώρισα. Το ίδιο. Με την ίδια ενέργεια, την καλοσύνη σου. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος καλοπροαίρετος. Πάντα εγώ σε συμπαθούσα. Δοτική, έτσι, πολύ δοτική. Πάντα δοτική. Είμαι ένας άνθρωπος που κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Ερχότανε, μας διασκέδαζε, έφευγε, ούτε προβλήματα δημιουργούσε τίποτα. Και εγώ το εκτιμάω αυτό στην Κάλλη. Μπράβο, Κάλλη. Εμένα μου αρέσει το όλη μου το νάζι της. Αυτό το νάζι από πού παράγεται? Δεν φεύγει το νάζι από την Κάλλη. Δεν φεύγει. Εξού και η φάσα από κάτω, η Καλλιφέρη η Ναζιάρα. Ναι, εννοείται. Η Καλλιφέρη η Ναζιάρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Εδώ τώρα δεν ήρθαμε για να κάνουμε ψυχανάλυση. Να πούμε πολλά τραγούδια. Που είπες, εγώ μου, κάθε τραγούδι έχει την ερμηνεία του. Σε τραγούδια λοιπόν που είναι ναζιάρικα, είμαι ναζιάρα. Σε άλλα πιο σοβαρά, είμαι λίγο πιο σοβαρή. Σε άλλα που είναι πολιτικοποιημένα και σατυρικά, είμαι σατυρική ηθοποιός, γιατί είμαι και ηθοποιός και το ξέρεις. Και να μην πω άλλα για τον εαυτό μου, να πω ότι αυτή τη στιγμή δημοσιογραφώ κιόλας. Α, σωστά να το πούμε αυτό, δημοσιογραφή Καλλιφέρη. Είμαι και στο ραδιόφωνο. Τώρα πάλι έχω ένα περιοδικό που λέγεται Metal Hero και γράφω είναι έντυπο. Δηλαδή, συγγνώμη, γράφεις για τα metal συγκροτήματα. Και για τα metal συγκροτήματα και για ηθοποιούς και για τραγουδιστές που. Αλήθεια, λες. Ναι. Δηλαδή, οι συναυλίες των Σκόρπιον που ήρθανε και αυτά, ήσουν. Μην μου πεις και χορηγός επικοινωνίας, θα τρελαθώ. Ναι, δεν έγινα, δεν μου αρέσει να γίνω ακόμα, αλλά μου έχουν προτείνει. Και έχω τώρα τελευταία 3-4 το έχω βάλει. Βέβαια, περιμένω να βρω και ένα αστέρι σαν και εσένα. Ναι, καλή και τώρα. Έχω γράφω και στο One News το προτζή του Ηλία. Ωραία, που, ωραία. Και βάζω και λαϊκούς, βάζω και λαφρούς, βάζω πολλά και διάφορα αυτού. Κύριε παιδιά! Πολλά πράγματα Καλλιφέρη. Αυτό! Έχει ξαπλωθεί. Και ετοιμάζω και ραδιοφωνικές εκπομπές. Τι περιμένει, τι κάνεις? Εμάς μας λείπει, λοιπόν, ακούστε παιδιά, ο στόχος μας και ο σκοπός μας στα τηλεοπτικά δρόμενα ήταν να κάνουμε αυτή την εκπομπή που λείπει πραγματικά από τον κόσμο, η διασκέδαση. Θα γράψω γι' αυτό. Να γράψεις. Επιστικά. Γιατί, πρόσεξτε παιδιά να σας πω τι γίνεται. Εγώ όπως ξέρετε ξεκίνησα την καριέρα μου με βραδινά σοου, έτσι με τραγουδιστές που λίγο πολύ τους νομπάρανε τα τηλεοπτικά, σε εισαγωγικά τα μεγάλα κανάλια. Εγώ τον αγαπάω, είμαι δίπλα στο λαό. Αγαπάω τον καλλιτέχνη, τον αγωνιστή καλλιτέχνη και δεν υπάρχουν καλτ και ξεκάλτ και τρας και ξετρας. Για μένα ο καλλιτέχνης το λέει η ψυχή του, τελεία. Σωστά. Καλά, πολύ ωραία τα λες εγώ. Έτσι δεν είναι. Πάρα πολύ ωραία τα λες. Εγώ από τα μεγάλα κανάλια ξεκίνησα, από ΕΡΤ, να σου πω γιατί δεν ξέρεις για μένα πολλά. Εγώ ξέρω την πορεία σου. Μέγα, Σταρ κλπ. Και μετά μου προτείνανε να πάω σε τέτοια για να μπορέσω να είμαι κάτι μέσα στα που είπες. Τα τρας για να... Όχι, δεν είπα, είπα και τρας, αλλά είπα ναι, το κάλτ, γιατί είσαι κάλτ μορφή. Λοιπόν, δηλαδή, αυτή η πουλιά... Με είχαν εκεί σαν ηθοποιό και τραγουδίστρια για να προσελκύω και άτομα που θέλουν να πάνε εκεί. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο. Και πολλές φορές αστειευόμουν, έκανα σάτυρα. Ήταν ένα... Αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές μέσα από το γέλιο και τη σάτυρα βγαίνει η αλήθεια. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ενώ η σοροβαροφάν δεν είναι καλή.
Εμάς δεν μας αρέσουν οι σοβαρότητες. Άλλο σοβαρότητες και άλλη σοβαρότητες. Όχι, πολύ σωστά τα λέει Καλλιφέρη, γιατί είναι η Κάλλη και είναι Κυφέρη. Λοιπόν, Μάστρο Αριστοτέλη, θέλω να σηκωθείς. Χάρη και πολύ. Θέλω να σηκωθείς. Να τη σηκώσεις στο κέντρο, να τη δώσεις το μικρόφωνο, να γονατίσεις για να τη δώσεις το μικρόφωνο. Πριγκιπικά. Μαστροτέλη. Άστονε τον Αριστοτέλη. Να γονατίσουμε. Αριστοτέλη. Δεν θέλω να γυρίσεις την πλάτη σου στην κάμερα, σε παρακαλώ. Αριστοτέλης είναι φιλόσοφος. Και βέβαια. Γι' αυτό και το όνομα το λέμε ολόκληρο. Το λέω ολόκληρο για αυτό το λόγο. Γιατί την ιστορία του Αριστοτέλη του φιλόσοφου. Άκου τι μαθαίνεις. Βήματα. Εν μέρη όσο μπορώ. Πολύ ωραία τα λέμε. Στη ζωή σου. Προσπαθώ. Να προσπαθείς, γιατί η ζωή χωρίς φιλοσοφία, ειδικά με αυτές τις συνθήκες που έχουμε, είναι... δεν είναι καλή. Δηλαδή, ωραία. Αν δεν έχουμε την εσωτερική πραγματικότητα, δεν μπορούμε να τη βιώσουμε. Αυτό. Πολύ μ' άρεσε αυτό που είπαν, ήταν πάρα πολύ σοφό. Μπράβο, μπράβο. Και πάμε παρακαλώ πολύ. Θέλω τώρα, Αριστοτελή, γονάτισες, δεν σε είδα να γονατίζεις. Όχι, έχουμε την πορεία. Α, εντάξει. Δεν μπορεί και σύζυγο. Δεν θέλω να γονατίσεις. Ποια είναι η σύζυγος, έχεις και σύζυγο. Όχι, έχουμε σύζυγο. Α, έχουμε σύζυγο. Τι θα γίνει, βρε Καλλιφέρη μου, αυτό είναι τώρα που θα μπει μέσα η έκπληξη. Ναι. Αχ, όλοι κάτω, συγγνώμη, κάτω και... Η βασικιά που βασίζονται όλοι πάνω της κάτω είναι, γιατί εγώ, τώρα εγώ. Πέφτει το τραγούδι και έρχεται το μπαλέτο της Καλλιφέρη. Παρακαλώ, τις κάψες μου και τις εξάψεις μου. Όταν σε βλέπω παιδάρε με εγώ παθαίνω. Έχω τις κάψες μου και τις εξάψεις μου. Και αν μια νύχτα δεν σε βρω και δεν σε δω, εγώ αρρωσταίνω. Είσαι ωραίος γκόμενος στην πιάτσα ανερχόμενος. Είσαι ωραίος γκόμενος και σε θέλω και μου κάνεις και γουστάρω. Κι αυτή τη νύχτα παιδαρέ μου θα σε πάρω. Είσαι ωραίος γκόμενος στην πιάτσα ανερχόμενος. Είσαι ωραίος γκόμενος και σε θέλω και μου κάνεις και μου σταρώ. Κι αυτή τη νύχτα παιδαρέ μου θα σε πάρω. Έχω τις κάψες μου και τις εξάψεις μου. Όταν σε βλέπω να χορεύεις τα μπουζουκιά. Έχω τις κάψες μου και τις εξάψεις μου. Εσύ μ' ανοίγεις το μυαλό και μες στο σώμα όλα τα λουκιά. Είσαι ωραίος γκόμενος στην πιάτσα ανερχόμενος. Είσαι ωραίος γκόμενος και σε θέλω και μου κάνεις και γουστάρω. Κι αυτή τη νύχτα παιδαρέ μου θα σε πάρω. Είσαι ωραίος γκόμενος στην πιάτσα ανερχόμενος. Είσαι ωραίος γκόμενος και σε θέλω και μου κάνεις και μου σταρώ. Κι αυτή τη νύχτα παιδαρέ μου θα σε πάρω. Thank you.
σε θέλω και μου κάνεις και μου σταρώ. Κι αυτή τη νύχτα, παιδαρέ μου, θα σε πάρω. Είσαι ωραίος γκομενός. Ωραίος. Ωραίο. Ωραίο. Μπράβο. Μπράβο. Εδώ, Κάλλη, πόσα χρόνια είστε μαζί? Τώρα θα ήθελα να σου πω πόσο χρόνο είμαστε. Όχι, δεν είσαστε από μικρά, ενώ από νέοι. Έτσι πάντα είχατε αυτή την αστερόσκονη. Πώς... με αυτό μπορώ να μιλήσω, Λεωνίδα, εδώ στο Θοδωρή, ε? Θοδωρή μου. Καταρχήν, τι χαρά που μας έδωσες, που μπήκες μέσα, συνόδεψε αυτό το εθέριο πλάσμα, έτσι δεν είναι, παιδιά? Φυσικά, πάρα πολύ. Τι αγάπη, τι έρωτας είναι αυτός. Έχετε παντρευτεί? Όχι, γιατί άμα ήθελες, κάναμε και μια πρόταση γάμου ξανά εδώ. Κάντε λιμιά, καταναλώστε. Είστε, και τώρα είναι και της μόδας. Πιο κοντά, σε παρακαλώ. Πιο πολιτικά και όλα. Και θρησκευτικά, σύμφωνο συμβίωση δεν έχεις κάνει όμως. Ωραία, ήρθε η ώρα λοιπόν. Ήρθε η ώρα. Γιατί δεν γίνεται, Θοδωρή μου? Γιατί, αγάπη μου γλυκιά, θα πας εκεί, Κάλλη μου, πόσα σε αγαπάει, κάτω εσύ βρε Κάλλη μια ενάμπια πρόταση. Να κάνουμε σύμφωνο συμβίωση, αφού μαζί είμαστε το θεό. Να είσαστε επί της μοδούς. Της μοδούς. Να είστε επί της μοδούς. Α, δεν μας αρέσουν οι μόδες. Δεν σας αρέσει, είσαστε παραδοσιακοί. Ούτε παραδοσιακοί. Πόσο περήφανος νιώθεις με αυτό το κορίτσι το λαμπέρο που έχεις. Μπράβο, μπράβο. Ούτε παραδοσιακοί. Πόσο? Στο μικρόφωνο σε παρακαλώ μόνο πολύ. Δεν είμαστε ούτε παραδοσιακοί, ούτε μοντέλοι. Είμαστε οι εαυτοί μας. Είσαστε οι εαυτοί σας. Και ποιο είναι το πιο σημαντικό? Και οι προσωπικότητές μας, παντρευτήκαμε με τις προσωπικότητές μας, το μυαλό μας, την ψυχή μας και την καρδιά. Θέλετε, παιδιά, τώρα ένα φίλι! 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 Ένα γλυκό φίλι, παρακαλώ! Συγχαρητήρια, να είστε έτσι πάντα καλά, έφτυχε, ευχαριστούμε, Θοδωρή. Θες να συνεχίσεις να χορεύεις? Όχι. Άκου, άλλοι κάνουνε πάρτι, εμείς κάνουμε το συνεργείο. Είμαστε Κάλλη το πιο υπέρλαμπρο, το πιο φαντασμαγορικό. Πιστεύω θα γίνουμε συνήθεια και θα γίνουμε και λατρεία. Άκου, σε βλέπω, εκπομπή από σήμερα, ναι, έχει χίλιους και άπειρους φόντους. Φόντους ή following? Πόντους εννοώ, συντηλεθέαση, φίλιο σχέδια της άπειρων. Λίγη είναι, βάλε λίγο κάτι να παραπάνω. Να βάλω άπειρη. Άπειρη, μπράβο! Θοδωρή, έλα, κάτσε μέσα, επειδή σε βλέπω ότι... Ο Θοδωρής είναι και μαθηματικός και ξέρει από άπειρο. Αλήθεια! Θοδωρή μου, κάτσε, επειδή σε βλέπω, θες να τη θαυμάσεις, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από Κάλλη Φέρη, κάτσε. Εγώ, κάτσε. Μας αρέσει το πλατό, είναι γεμάτο. Να ρωτήσω, ένα λεπτό, Κάλλη Φέρη μου. Τι είπε? Τι θες εδώ πέρα? Αρέσει ψυχογός αυτό το τραγούδι. Α, ποιο θα μου πεις, το Ζαμανφού? Όποιο θέλετε, ναι. Όποιο θέλει. Να ρωτήσω λίγο, Θοδωρή, τι κάνεις? Καλά είμαι. Σε χαιρετάει. Έχει πονόλεμο άνθρωπο. Παιδιά, να σας πω ότι νόμιζα ότι είναι κολύριο. Έλεος. Πάτη, Θοδωρή μου. Έλα, αγόρι μου, άντε, αγόρι μου γλυκό. Παιδιά, πείτε μου λίγο για την Κάλλη Φέρη, έτσι και τον έρωτα. Τι να πούμε για την Κάλλη, τι να πούμε, πολύ έρωτας. Αυτός ο έρωτας σε αυτά τα χώρη. Ακριβώς. Πολύ αυτός... πάθος βλέπω εγώ στίχους. Είναι αυτό που παρατηρήσα. Δώστε μου ένα λεπτό να κάτσω από εδώ να τα βλέπω καλά τα γόρια μου. Θα σου φτιάξω ένα τραγούδι. Να μου φτιάξεις κάτι. Ειδικά για σένα και θα δείτε το δείτε το Θοδωρή μου, απολαμβάνει το θέαμα. Δεν το πήρες αυτό και χακιά κοντινό. Μπορεί να φας άλλη μία στο καπάκι, Θοδωρή μου. Που τρώει καραμέλα. Ναι. Πολύ σωστό. Εδώ γλύφεται με την καραμέλα. Πού πάει? Κάτσε, θέλω να την απολαύσεις. Για πες το λιμού. Τι θες να σου πω την καραμέλα. Α, τέλει μου. Αρίστοτελη, τέλος πάντων. Εντάξει, μωρό μου. Ωραία. Εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι στίχοι, διορθώστε με, μα είναι λάθος, φαίνονται πολύ αληθινοί και βγαλμένοι από εμπειρίες. Τουλάχιστον δεν είναι όπως άλλοι στίχοι που φαίνονται λίγο πιο στημένοι, πιο επιτηδευμένοι επειδή θέλουν να βγάλουν αυτό το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι αυτά που τραγουδάει, αυτά που έχει γράψει, έχετε γράψει τα ίδια, δεν τα έχετε γράψει? Ναι, και ο σύζυγος τα γράφει. Φαίνεται ότι είναι αληθινά, φαίνεται ότι είναι δικά τους και αυτό είναι που μετράει για μένα πάρα πολύ. Ορίζει. Γιατί το νιώθει κανείς όταν το λέει αυτό. Δηλαδή, μπράβο. Όταν είναι δικό σου, φαίνεται. Μπράβο, Μαστροτέλη! Καλά, για τα τώρα και στο τέλος. Αυτό είναι. Δώστε μου ένα λεπτό, μιλάει καλλιτέχνης, παρακαλώ πολύ. Πες μου, Καλλή μου. Τα δύο τραγούδια που ακούσατε.
το έχω τις κάψεις μου που είσαι ροζ γόμενος και το άλλο το εμβρισμό τα έχω γράψει εγώ και σε στίχους και σε μουσική. Συγχαρητήρια. Νομίζω ότι καλύπτει μια μεγάλη μερίδα. Τι θα ακούσουμε τώρα? Τι θέλετε να ακούσετε? Ωραία. Ό,τι έχει ετοιμάσει παρακαλώ η παραγωγή, Θοδωρή. Όχι, δώσεις το. Εγώ δεν τραγουδάω, σταμάτησα το άθλημα. Λοιπόν, γιατί σταμάτησες, συγγνώμη. Θες να κάνουμε ντουέτο, Καλυφέρη? Θα το φτιάξω ένα τραγούδι να κάνεις. Βεβαίως. Τι θα λέει, τι θα λέει? Τι θα λέει? Ναι. Είμαστε δύο αδελφές. Ψυχές. Και φίλες. Και φίλες. Ναι. Ναι, πες μου. Και μετά θα σου λέω, γιατί αν σου το πω. Θα το κάψουμε και θα το πάρουν κι άλλοι, Καλυφέρη. Ναι. Αχ, βρε Καλυφέρη, πόσο πολύ χαίρομαι που έχεις έρθει σήμερα εδώ. Αυτό το πιο μεγάλο τηλεοπτικό, γιατί παιδιά είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό σοου, να το λέμε αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι, Καλυφέρη μου? Βλέπεις κόσμος, κοσμάκι, κοινό, εξέδρα, επιτροπή. Χαμός. Και είναι δυνατό να μην ξεκινούσαμε, Καλυφέρη? Και χωρίς εγώ δεν γίνεται τίποτα. Θοδωρή μου, την έφαγες την καραμέλα? Συνεχίζω. Την πιπηλάει. Πάμε παρακαλώ πολύ, Ευελίνα. Πάμε, θέλω να σηκωθούμε όλοι τώρα. Έτσι, γιατί μετά την αποχαιρετήσω την ζωτιά μου. Και εσύ το δωρημουσικό. Πάμε. Τι χειροκρότημα. Φύγαμε. Τη ροή του αίματος μου, μου ρυθμίζεις τα βιμπράτα μου και τους χτύπους της καρδιάς μου. Έξαψεις, έξαψεις, ω έξαψεις, έξαψεις ερωτική. Έξαψεις, έξαψεις, έξαψεις βόμβα χρονολογιακή. Μου ρυθμίζεις τον εγκέφαλο τη χρειά του βλέμματος μου. Εσύ καινούρια μπαταρία μου, ηλεκτρίζεις το μυαλό μου. Έξαψεις, 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 έξαψεις ερωτική. Έξαψεις, ω έξαψεις, έξαψεις βόμβα. Επίσης πηγαίνετε στη θέση σας. Πάμε. Τι είναι, Καλυφέρη μου, που έρχεσαι μπροστά εδώ, θες να ξανακάτσεις? Θέλω να πω αυτό το τραγούδι. Δεν χρειάζεται, φοράς μικρόφωνο. Θοδωρής μου, αν θέλει να πει κάτι, παρακαλώ. Ναι. Αχ, σε έχει κάνει και κραγιόνια. Ναι. Θέλω να πω για το τραγούδι, ότι το έγραψε ο Χρήστος Καλτσουνάκης στη μουσική, που γράφει τραγούδια του Πάριου.
Θέλω να κοιτάς την κάμερά σου, βρε καλή, έχεις να κάνεις εμφάνιση. Παρόλο που είσαι πολύ νεαρή στην ηλικία, εκεί σου δείχνει και αυτό το ψηλό ταγόρι, κοινό πίσω. Αυτό το βλέπεις εσύ. Το πιά, το πιά. Εγώ να πω ότι αυτό το τραγούδι το έγραψα με τον Χρήστο του Τσουκαλτσουνάκη και γίνει σουξέ. Είναι σουξέ, αφού το λες εσύ ό,τι πεις στο δικό σου αϊδονάκι μου, γίνονται τα πάντα σουξέ. Τους ήχους δικούς μου και ο Χρήστος του Σκολτσουνάκης έχει γράψει τη μουσική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε σήμερα που ήσασταν εδώ. Σας ευχόμαστε υγεία, καλή χρονιά, Θοδωρή μου. Και καλές εκπομπές. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ, καλή μου. Και άσε που έγραψες σε τραγούδι, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα το αφήσεις. Όχι, θα μου γράψεις το σουξέ. Όλα το. Το κόλλησα. Το λες μπροστά στον κόλλο. Έχω και το σκηνοθέτη, πάμε για το βίντεο κλιπ. Έγινε. Εντάξει. Άντε με το καλό. Ζεστό χειροκρότημα στο κορίτσι μου. Και στο αγαπημένο. Θέλω να βάλουμε μια φωτογραφία. Θα βάλουμε, θα βάλουμε, καλή μου. Επιτόπου, φέρ' τη μηχανή τώρα. Φέρ' τη μηχανή, επιτόπου. Να μου βγάλεις φωτογραφία με την κοπούλα. Θα μας βγάλει, επιτόπου, επιτόπου, θα κάνουμε φωτογράφηση. Όλα αυτά είναι φωτογράφος. Περίμενε, περίμενε. Μαστροτέλη, ναι. Εδώ στη θέση σου. Έλα εδώ, Μαστροτέλη. Πάρ το μικρόφωνο, πες την κυρία να πηδήξει το καλώδιο. Να πηδήξεις έτσι, καλή μου. Πείτε το, καλή μου. Να κάνω γιατί. Σας σκηνάκι, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Περάστε. Περάστε. Έλα, Τέλη. Πήγαινε το μικρόφωνο στη θέση του. Παρακαλώ, ποιο είναι το καλό σου. Ποιο είναι το καλό σου. Όποιον να είναι, δεν με νοιάζει. Αν δεν σε νοιάζει, έλα. Να βγεις εσύ, ωραία. Εγώ θα βγω. Πάμε. Τέλεια! Πόσες δες άλμπουμ θα κάνουμε! Θα γράψω για σένα στη... Α, θα γράψω τα Μετάλλικα εκεί! Ωραία! Έλα και εσύ! Να είμαι και εγώ μαζί σας! Έλα και θες να μπεις και εσύ στους Μετάλλικα, ε! Μη χάσει! Τέλεια, 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 παιδιά! Πάμε γιατί περιμένει... Σε ποιο... Α, και στη μέση, τα γόνι! Έλα, έλα, μόνο σύλληπης, Αποστόλη! Άσε με εμένα για άλλη δόση! Εντάξει! Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φωτογράφο, τον Δωρή! Συνεργείο. Καταπληκτικά, παιδιά, ήσασταν λίγο στην αναμονή, αλλάξει τον κόπο. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ, φιλάκια, να είσαι καλά. Λοιπόν, γλυκά μου αγόρια, ακούστε με τώρα να σας πω. Για πες μας, γιατί έχουμε αγωνία. Εμείς εδώ, όπως έχω πει, είμαστε underground. Underground, δεν λέγεται. Είμαστε εναλλακτική εκπομπή, ρε παιδί μου. Έρχεται ο άλλος εδώ, θέλει να χορέψει hip hop. Έρχεται ο άλλος, θέλει να χορέψει καρσιλαμά. Μπαλέτο. Τάγκο. Οριεντάλ. Οριεντάλ όμως ήρθε η ώρα να υποδεκτώ το πιο μικρό ταλέντο του belly dance που ακούει στο όνομα Ματίνα. Θέλω να είστε επίοικης με την βαθμολογία. Είναι πάντα ένα πανέμορφο πλάσμα. Θέλω να το χειροκροτήσετε. Ο Γιάννης μου είναι έτοιμος να βάλει τη μουσική. Χειροκρότημα. Χειροκρότημα, ε! Η Ματίνα είναι εδώ. طب يرجكوا كده لا قول على طول لا لا هنقول على فانك لا وكلام مزيكا لا لا هنقول على الدو لا
محمود رفع لا لا هنقول ميت نسخة لا محمود رفع لا لا هنقول ميت نسخة لا هنقول غيبوبة لا لا والصواريخ لا كل العصابة لا لا هنقول عالمرك لا هنقول عالمرك لا لا برضو المرك لا لا ακούσεις την βαθμολογία από τους κριτές. Μαστροτέλη, σήκω λίγο. Σήκω λίγο, Μαστροτέλη. Πάρ το μικρόφωνο και δώσ' το στη μικρή Ματίνα για να ακούσει τη βαθμολογία της. Μπράβο, Μαστροτέλη. Είμαστε εδώ, ωραία Ματίνα μου. Μπράβο, αστέρι μου γλυκό. Μωρό μου που δεν... Όχι, μωρό μου. Όχι, όχι, μωρό μου. Δώσ' στη Ματίνα το μικρόφωνο. Τέλεια. Κάτσε. Πρώτα, λοιπόν, θέλω να μου το... Καταρχήν, τι χορέψαμε. Χορέψαμε belly dance, λοιπόν, αιγυπτιακό, σωστά. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την τέχνη του oriental? Ασχολείται με την ίδια. Και μου αρέσει ο χορός, γιατί και... σε εκφράζει. Ναι. Και είσαι και πολύ καλή σε αυτό που κάνεις και συγχαρητήρια. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, τη γνώμη της Κριτικής Επιτροπής. Ναι. Ωραία. Τόλη. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Γεια σου, Ματίνα, γλυκιά και όμορφη. Μας χόλεψες ένα πάρα πολύ ωραίο... Μπελιά, ναι, ναι. Εδώ φαντάζομαι, δεν ξέρεις, τηλεφωνούν. Δεν έχει σχέση αυτό, δικά μου είναι. Μας χρειάζεται πάρα πολύ ο belly dance, μπράβο. Πόσο χρονών είσαι, δεν μας είμαι 9 χρονών. 9 χρονών, μπράβο. Και ασχολείσαι μόνο κάποιοι μήνες από ό,τι μας είπες. Άρα εσύ έχεις ένα πολύ λαμπρό μέλλον, βλέπω εγώ, γιατί έχεις πολύ ωραία κίνηση. Δεν είμαι ειδικός για να το πω αυτό, αλλά είδα την κίνησή σου και είναι πολύ σωστή και ωραία. Και μ' άρεσε αυτό που είδα. Και οπότε... πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια ακόμα θα ξεσηκώνεις πολύ τα πλήθη. Θα γίνεις δηλαδή... εγώ τη βλέπω... Και σου εύχομαι να γίνεις και διάσημη και μεγάλη και να διαφράξεις. Η Ματίνα, εγώ τη βλέπω για όσους δεν γνωρίζουν, την DDM, στην κυριολεξία την DDM της Ελλάδος. Μπράβο. Γιατί είναι τόσο καλή στο belly dance, απομονώσει καταπληκτική. Τι βαθμό δίνουμε, Τόλη μου? 10 με τόλο, με τη Ματίνα. Αριστοτέλη! Ωραία. Εγώ θέλω να πω αρχικά τα μπουκλάκια πολύ ωραία. Γιατί και η εμφάνιση μετράει πάρα πολύ και ήταν πολύ ωραία. Σωστά. Ο χορός είναι τέλειος. Επειδή έχω πολλά άτομα που κάνουν χορό, θα κάνει και εγώ κάποια λίγα μαθήματα στο παρελθόν. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο και κάνεις και πολύ λίγους μήνες, οπότε το πας πάρα πολύ καλά και μπράβο. Και από μένα είναι ένα 10. 10! Wow! Και θέλω να πω ότι είναι αυτό που είπε, ότι της αρέσει. Άμα σ' αρέσει και το βγάζει, το πήγε πολύ καλά, μπράβο. Εγώ είχα μείνει. Θέλω να μου μάθει να κάνω αυτά που κάνει. Ποιος θα του μάθει, Ματίνα, να κάνει, γιατί με όποιο δάσκαλο καθεί. Βάλτε λίγο το τραγούδι. Α, βάλτε λίγο. Έλα, για να δω το κάνει καλά. Βάλε λίγο, Γιάννη. Να μου μάθει. Το έχουμε έτοιμο. Να μου μάθει. Με τη Ματίνα να του μάθει. Πάμε να χορέψει. Θέλω να το σπάσει στην κυριολεξία το κορμάκι σου. Άμα με βοηθήσει, γιατί εγώ. Ματίνα, πάμε. Γιατί με όποιο δάσκαλο καθεί τέτοια γράμματα θα μάθει. Και εδώ έχει. Από μικρό και από. Από τι. Μικρό πάντω και το μαθαίνει την αλήθεια. Ωραία. Ματίνα μπροστά να του δείχνει. Είμαστε έτοιμοι, Γιάννη. Είμαστε έτοιμοι να το. Βάλτο, βάλτο, φύγαμε, Αριστοτέλη, σπάστο. Καλή να μου δείξει. Πώ. Ωραία. Για να δω. Κάνουμε. Α, έχουμε και τα χέρια. Αυτά είναι. Καλά, αυτά τι είναι αυτά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Ματίνα μου γλυκιά. Αξιντός. Με 20 λοιπόν βαθμούς. Να πω ότι μέσα από αυτή την εκπομπή όποιο ταλέντο έρχεται και παρουσιάζεται, κάθε τέλος του μήνα, κάθε τέλος του μήνα θα αποφασίζω εγώ μαζί με την Κριτική Επιτροπή και την παραγωγή φυσικά, ποιο ήταν το ταλέντο που μας εντυπωσίασε και θα έρθει για δεύτερη συνεχόμενη εμφάνιση εδώ στο συνεργείο. Αυτά είναι, μπράβο! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Ματίνα! Και τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, πώς μ' αρέσουν έτσι αυτές οι εκπομπές. Κάπως έτσι θυμάστε λίγο πολύ είχα ξεκινήσει την τηλεοπτική μου καριέρα. Με αγαπημένους φίλους, με στίχους που μου
που ταράζανε να σημειωθεί τα κύτταρά μου. Α, τραγούδια επίσης, Καλυφέρη. Θα πω ότι αυτά τα δύο CD της Καλυφέρη θα τα κάνω giveaway στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram και φυσικά στο Instagram που θα αποκτήσει η εκπομπή. Oh. Giveaway λοιπόν, Καλυφέρη Sexy Mood και εδώ... Τι είναι? Καλυφέρη μαζί με Γιάννη Φλωρινιώτη εδώ, καταπληκτική και δύο, ευχαριστούμε γλυκιά μου Καλυφέρη. Και έτσι όπως έλεγα πριν, την καριέρα μου λοιπόν την τηλεοπτική την ξεκίνησα πάντα με βραδινές ζώνες, γιατί αυτό μου ταιριάζει. Αφήστε τις άλλες να πίνουν πρωινούς καφέδες. Εμένα μ' αρέσει εδώ να τα λέω με τους φίλους μου και να αλλάζω το αμορτισέρ. Πώς θα γίνει. Αφού είσαι κορίτσι ξενύχτικο. Το κορίτσι ήταν ξενύχτικο. Το ξενύχτικο είσαι εσύ. Τώρα θα έρθει ένας φίλος μου, πολύ λατρεμένος, γιατί τις θέλει και τις τρεις. Τι? Τις θέλει και τις τρεις θέλει. Όμως, αλλό, σου τηλεφωνώ. Μου λέει και αλλό, σου τηλεφωνώ. Έτσι. Και απ' την άλλη μου λέει και γκούτσι, 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 μούτσι. Κοντά μας, ο ένας, ο μοναδικός, Βασίλης Μητρόπουλος, χειροκρότημα! Αλλο, αλλο, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αλλο, αλλο, σαν να σε βρω. Μα το τηλέφωνο είναι κλειστό. Αλλο, αλλο, σου τηλεφωνώ. Αλλο, αλλο, να σου πω σ' αγαπώ. Αλλο, αλλο, δεν μπορώ να τρελαθώ. Μα το τηλέφωνο σου είναι κλειστό. Πάλι κομμάτια έχω γίνει, πάλι για σένα ναι θα πιω. Αχ, πως δεν θα θέλα εγώ να σου να απόψε εδώ, να σου πω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Αλλά, αλλά, σου τηλεφωνώ. Αλλά, αλλά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αλλά, αλλά, θέλω να σε βρω. Μα το τηλέφωνο είναι κλειστό. Αλλά, αλλά, σου τηλεφωνώ. Αλλά, αλλά, να σου πω σ' αγαπώ. Αλλά, αλλά, δεν μπορώ να τρελαθώ. Μα το τηλέφωνο είναι κλειστό. Πάλι κι απόψε εσύ μου λείπεις, πάλι κι απόψε σε ζητώ. Αχ, πως δεν θα θέλα εγώ να σου να απόψε εδώ, να σου πω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Αλλά, αλλά, σου τηλεφωνώ. Αλλά, αλλά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αλλά, αλλά, σαν να σε βρω. Μα το τηλέφωνο είναι κλειστό. Αλλά, αλλά, σου τηλεφωνώ. Αλλά, αλλά, να σου πω σ' αγαπώ. Αλλά, αλλά, δεν μπορώ να τρελαθώ. Μα το τηλέφωνο είναι κλειστό. Αλλά, αλλά, να σου πω σ' αγαπώ. Αλλά, αλλά, δεν μπορώ να τρελαθώ. Μα το τηλέφωνο σου είναι κλειστό. Ακούστε να σας πω, εδώ αλλάζουνε
τα πλάνα μου, Γιάννη, να μου έχεις και τ' άλλο τραγούδι έτοιμο. Τι έγινε, Βασίλη μου, γλυκέ? Όλα καλά, ψυχή. Α, Βασίλη μου, πόσα χρόνια έχω να σε δω, αλλά ευτυχώς θα δω πολύ αγαπημένους φίλους αυτό το τηλεοπτικό σπίτι. Όλοι θα δούμε. Όλοι θα παρελάσουν εδώ, όλοι, όλοι, στο συνεργείο. Έχεις να σου αλλάξω κάτι? Μπουζί. Μπουζί. Έκανα το σέρβις. Λοιπόν, ακούσαμε άλλο. Σε εσένα το έκανε. Αυτό το θέλει το τρεις που είπατε. Το θέλει και τρεις. Είναι τραγούδι. Ξέρεις γιατί με παραξενεύει ο Μαστροτέλης? Γιατί έχει πολύ έτσι απορίες. Γιατί σε παραξενεύει? Δηλαδή αν ήταν δύο δεν θα έχεις, γιατί έχουμε και με δύο. Έχουμε και με δύο τραγούδι. Έχουμε και με δύο, έχουμε και με τρεις. Το τρεις είναι πιο, είναι και η ώρα κατάλληλη, είναι λίγο πιο βραδύ. Σ' αρέσει το τρεις? Άλλο ρώτησα. Δηλαδή σαν νούμερο, σαν αριθμός. Σ' αρέσει το τρία? Εγώ είμαι τον ζυγό, όχι το μονό. Α, μονό είναι... μονό είναι το τρία. Σ' αρέσει η τριπλέτα. Σ' αρέσει το τρίο. Όχι, το ζυγό είμαι τον... Διπλό, βρε, διπλό. Τώρα τι έτος έχουμε? 2027. Ναι, πότε είναι, μονό ή ζυγό, βρε? Μονό ή ζυγό είναι? 23. Μονό. Μονό είναι. Συμφωνώ κι εγώ. Λοιπόν, Βασίλη μου, να πούμε ότι καταρχήν να πω ότι ο Βασίλης Μητρόπουλος, όπως και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, τότε στις τριλικές εκπομπές που έκανα, γι' αυτό πάνω να σε επαναλάβω, ήσουν από τους πρώτους που ήρθε σε μένα και μου είπε το αλλό, αλλό. Γκούτσι, γκούτσι. Γκούτσι, γκούτσι. Και τη θέλω και τις δυο. Θα τιμωρήσω. Όλα. Τιμωρήσω. Μόλι θα σ' αφήσω. Αν μου κάνει κι σφαλμάτα μεγάλα. Θέλω να πω πού εμφανίζεσαι. Είμαι στο Terra Vibe στη Νέα Φιλαδέλφια, Βεκελίας 54, κάθε Παρασκευή. Θέλεις να δώσουμε δώρο ένα μπουκαλάκι? Πάμε ένα μπουκαλάκι δώρο. Λοιπόν, τώρα όποιος στείλει στα προσωπικά μας προφάιλ για την ένδειξη μπουκαλάκι Terra Vibe θα κερδίσει μία φιάλη. Για τέσσερα είναι, έχω να βγω και 100 χρόνια. Για τέσσερα, για, ναι. Τέσσερα, για πέντε, για έξι. Δεν έχουμε περιορισμούς. Πάμε. Μία φιάλη στο Terra Vibe. Από τον κύριο Καραμπά, από τον κύριο Καραμπά, τα αφεντικό μας. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Πάμε. Πολύ ανεβαστικό. Τι θα ακούσουμε τώρα? Καινούριο τραγούδι. Τις θέλω και τις τρεις. Αυτό μην αποκρίσεις. Αυτό που λέγαμε. Μετά από τις δύο πήγαμε στις τρεις. Όσο σ' αφήνω εγώ, περνάνε τα χρόνια, αυξάνεται ο πληθυσμός. Έτσι κάνει. Αριστοτέλη κράτα. Πάμε λοιπόν, παιδιά. Είναι ένα από τα... Δεν μπαίνεις ποτέ μπροστά στην κεντρική, άμα το ξανακάνεις αυτό. Αυτό ήθελα να κάνω. Έκανα ίντρικα. Από Μαστόρι θα σε πάω. Μαστόρι δεν είσαι. Τι άκουσες, Μπαστόρι? Από Μπάστορα θα σε κάνει Κάστορα. Κάστορα. Νομίζω ότι η ελληνική τηλεόραση θα ξετρελαθεί με όλο αυτό το πρόγραμμα και πώς ακόμα έχει να ακολουθήσει. Πάμε να ακούσουμε τις τρεις. Γιατί είναι οι τρεις και ο Μητρόπουλος στέλνει και τις τρεις. Και μην αλλάξει κανείς κανάλι, έρχεται πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Πάμε, Γιάννη. Πάμε. Ρίχτο. Γι' αυτό μην απορείς. Τις θέλω και τις τρεις, που να το φανταστείς. Τις θέλω και τις τρεις, γι' αυτό μην απορείς. Τις θέλω και τις τρεις, που να το φανταστείς. Η μία για το σπίτι, η άλλη για ποτό. Η τρίτη στο κρεβάτι, για έρωτα τρελό. Η μία για το σπίτι, η άλλη για ποτό. Η τρίτη στο κρεβάτι, για έρωτα τρελό. Τις θέλω και τις τρεις, γι' αυτό μην απορείς. Τις θέλω και τις τρεις, που να το φανταστείς. Τις θέλω και τις τρεις, γι' αυτό μην απορείς. Τις θέλω και τις τρεις, που να το φανταστείς. Η
παραλία, η άλλη στο βουνό. Η Κρήτη για γαλίτσες στο εξωγικό. Η μία παραλία, η άλλη στο βουνό. Η Κρήτη για γαλίτσες στο εξωγικό. Τις θέλω και τις τρεις, γι' αυτό μην απορείς. Τις θέλω και τις τρεις, που να το φανταστείς. Τις θέλω και τις τρεις, γι' αυτό μην απορείς. Τις θέλω και τις τρεις, που να το φανταστείς. Γι' αυτό μην απορείς. Τις θέλω και τις τρεις, που να το φανταστείς. Τις θέλω και τις τρεις, γι' αυτό μην απορείς. Τις θέλω και τις τρεις, που να το φανταστείς. Η μία για το σπίτι, η άλλη για ποτό. Η τρίτη στο κρεβάτι, για έρωτα τρελό. Η μία για το σπίτι, η άλλη για ποτό. Η τρίτη στο κρεβάτι, για έρωτα τρελό. Τις θέλω και τις τρεις, γι' αυτό μην απορείς. Τις θέλω και τις τρεις, που να το φανταστείς. Τις θέλω και τις τρεις, γι' αυτό μην απορείς. Τις θέλω και τις τρεις, που να το φανταστείς. Μπράβο! Πάρα πολύ ωραία! Βασίλη μου, έλα να κάτσεις λίγο να τα πούμε. Μπράβο, Μαστροτέλη. Να κάτσουμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Το μικρόφωνο, σε παρακαλώ πολύ. Άστα, αυτό δικό μου, άστα. Αυτό είναι το φέρω από το σπίτι του, τελείω. Συγγνώμη. Αυτό είναι του στούτιου. Πάθε τα κατά τόπια, τελείωνε. Πήγαινε τα εκεί, Λεβέντη μου. Εκεί. Στην πόρτα μπορείς να το κρεμάσεις. Μην τρέχεις τόσο μακριά. Είσαι τόσο αυστηρή. Δεν μπορώ. Δεν είναι λίγο πολύ. Δεν είμαι αυστηρή. Φοβάμαι. Και εσύ με φοβάσαι. Τι έγινε, Βασίλη μου? Όλα καλά. Όλα καλά. Πάρα πολύ ωραία. Κάτσε γιατί σου τακτοποιεί τον ντεκόρο ο Μαστροτέλης. Τι θα του κάνεις, κάντο ό,τι νιώθεις. Θα το ανοίξουμε λίγο. Α, γιατί ήταν κλειστό, τέλει. Ήτανε, μην κοιτάς από πόμου. Όχι, δεν κοιτάω τίποτα εγώ. Εγώ απλά παρακολουθώ, έφτιαξε, φύγε τέλει. Δεν ακούω. Τώρα φύγε, αρίστο τέλει, μάλιστα. Είναι ατίθασα. Μάστορα, κάστορα. Κάστορας. Τι έγινε, γλυκέ μου, Βασίλη, πώς είσαι? Εντάξει, κάθε Παρασκευή Σάββατο είμαστε στο πέρα, σου είπα. Με τη Μαρία της Σαμίου, την Εύη Πάνου, τη Μαρία Κρήμου, τη Μαρία Ζακαριάννη. Από πολλές παρέες έχουμε. Πολύ Μαρία, πολύ Μαρία. Έχουμε και τη Μαργαρίτα τη Βενιέρη. Να μας τα οριεντάλ, μας έχουμε και δύο οριεντάλ, την Ειρήνη και την Τζορτζίνα. Μισό λεπτό, Βασίλη μου, πού πάει ο Μαστροτέλης? Να μην παίρνω μπροστά σας, παίρνω πίσω σας. Όπου και να περνάς φαίνεσαι. Μαστροτέλη, το βλέπεις τι τραβά, θα μου χαλάσει το σκηνικό, είναι καινούργιο, βάλα και αγιασμό βρε Μαστροτέλη. Μαστροτέλη, έλα από μπροστά και έλα να περπάς στα γόνατα. Στα τέσσερα, μπράβο. Ναι. Τι θες να κάνεις, αγόρι μου? Να δώσεις το μικρόφωνο στον άνθρωπο. Α, εσείς του το είπα. Μάστορα, σύνδεση. Να σου πω, τον έχω μαλώσει πάρα πολλές φορές. Μπορείς να το προσφέρεις, φύγε τώρα, κάνω συνέχεια. Μαστροτέλη, όταν κάνει μια παρουσιάστρια. Βασίλη, δεν το ξέρει ακόμα, είναι μικρό παιδί. Όταν κάνει μια. Κάτσε κάτω! Όταν κάνει. Όταν κάνει μια παρουσιάστρια συνέντευξη, παρακαλώ πολύ, θέλω τα φώτα να είναι στον καλεσμένο και σε μένα χωρίς να ακούω χλαγωγία. Γίνεται. Πολύ ωραία. Πάμε, Βασίλη, σαν να μην υπάρχουν. Πάμε, Βασίλη μου γλυκέ, είσαι στο Τέρα Βέτα. Τέρα Βιπ. Με τους όλες τις Μαρίες στο τετράγωνο. Ένα καταπληκτικό σχήμα με οριεντάλ με νέα κορίτσια. Εμένα μπορείς να μου πεις πώς γίνεται και δεν περνάει χρόνος από πάνω σου? Τι έχεις κάνει, Βασίλη μου? Μπράβο, Βασίλη μου, μπράβο. Ετοιμάζεις κάποιο νέο τραγούδι αυτόν τον καιρό? Έχεις να σου πω κάτι, είναι βιωματικό το τηλέφωνο? Όχι, εντάξει, δεν είχαμε το άλλο. Ναι, αλλά τώρα το ξαναγυρίζεις. Μια καινούργια. Έμπνευση ή κάτι καινούργιο στη ζωή σου? Με τον αδερφό μας, ο Νίκος. Τον Νίκο μου, τον γλυκό μου, τον Νίκο. Όλη η οικογένεια, γενικά είναι μουσική οικογένεια. Εγώ θέλω να μου πεις μετά
τώρα που ήρθε ο νέος χρόνος, μάλλον επειδή έχετε περάσει πολύ μεγάλη κρίση στις καλλιτέχνες, θέλω να μου πεις πώς τη βιώνεις τώρα τη διασκέδαση. Είναι ωραία, ο κόσμος το περιμένει. Εγώ πάντως διασκεδάζει ο κόσμος, ναι. Μετά δηλαδή, το COVID και αυτά, έχει αρχίσει ξανά η διασκέδαση. Όχι όπως παλιά. Πάντως είσαι καθιερωμένος καλλιτέχνης, αγαπητός καλλιτέχνης. Με αγαπάει ο κόσμος. Πάρα πολύ σ' αγαπάει. Εγώ αγαπάω τον κόσμο, τον κάνω και διασκεδάζει. Και εμείς αγαπάμε πολύ και θέλω να μου πουν τα αγόρια εκεί, τη γνώμη τους. Που τον ξέρετε, θα σου δώσω εγώ το λόγο, Τέλη. Δεν μίλησε ο άνθρωπος, αγάπη μου. Γλυκό μου πλάσμα. Πάμε, Τέλη, να μου πει ο Τέλης. Πρώτα ο Μαστροτέλης, να μου πει... Αρίστο Τέλη. Είσαι πολύ νέος, δεν τον ξέρεις το Βασίλη μας, φυσιογνωμικά. Τον ξέρω, παραδόξω. Είναι πολύ μικρός. Είναι μικρούλης, τι να κάνεις. Είναι τριανταφυλλένιος. Είναι παιδί, σήμερα ήρθε και γαμπρός, ντυμένος. Είναι νέα χρονιά, νέα αίματα, νέα όλα. Σ' αρέσαν τα τραγούδια αυτά. Πάρα πολύ. Εγώ χορεύω με όλα, να ξέρει να τα λέμε αυτά. Χορεύω ό,τι είδος και να χορεύω. Το λέω γιατί είσαι και πάρα πολύ γνωστός TikToker, να το λέμε αυτό. Ήρθε η ώρα, θέλει να το πω. Ωραία, να ανεβάσει και το εσύ θα του κάνεις ένα TikTok. Και βέβαια. Ποιο, τις θέλω και τις τρεις. Αυτό ήταν πολύ ωραίο και μπορώ να το κάνω άνετα. Σε και τεσσάρικο. Γιατί εγώ δεν θέλω μόνο τρεις, τι παραπάνω θέλω. Τι παραπάνω. Ορίστε. Τι είναι. Όχι μαζί. Πάνω από τρεις. Όχι μαζί. Βρε εσύ, Βασίλη μου, είναι απαιτητικά, βλέπεις τα νέα παιδιά. Μήπως πρέπει να βγάλεις έτσι πιο πλειάδα. Για 7-8 δέντα. Πάμε την Παρτούζα να πούμε κάτι. Sorry. Παιδιά, πρέπει τα μπιπ να πέφτουν βροχή σε αυτή την εκπομπή, έτσι. Αφαιρώ. Παρτούζα είπε. Είναι βράδυ πάντως. Δεν ρέπεται μετά τις 12. Εντάξει, κάνε το TikTok, αφαιρώ το λόγο. Από σένα πάω στον Βασιλιά της Τρίχας. Να σου πω, Βασίλισσα του μικροφόνου. Όχι. Τρίχα. Δεν είπε τίποτα το παιδί, είπε για την Παρτούζα. Α, εντάξει, με παιδί. Εντάξει, ο Βασίλης είναι από τον ξέρω χρόνια. Περίμενα, αγάπη μου. Sorry. Είσαι και νέος. Όταν μιλάει ο άλλος, δεν μιλάει ο νέος. Εγώ είμαι το Πουρέιτζερ. Λοιπόν, το Βασίλη τον ξέρω χρόνια και από τα πάνω που είμαστε μαζί, οι ίδιες φρέσεις πάντα με την αξία του, τα συντήρησε πάγω ακόμα. Αν το ξέρετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα έρθουμε να σας ακούσουμε. Τι να πω για το Βασίλη. Σταθερή αξία. Αυτό, τίποτα άλλο. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Τι άλλο έχουμε να ακούσουμε, έχουμε δώσει κούτσι, άλλο... Κούτσι. Α, τώρα τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Θέλω να σηκωθούν τα γόρια να πλαισιώνουν το Βασίλη μου στο κούτσι. Θυμάσαι που είχαμε κάνει στο σαλόν του Ρεντάλ. Παντού το έχουμε κάνει. Σήκω γλυκέ μου, Βασίλη. Τα ωραία τα Έλα πιο κοντά. Φίλα με ξανά. Είσαι μια θεά. Πώς θα αντέξω τόση ομορφιά. Κουτσι ναι. Κουσε με. Πέτακ πακι μα. Πέτακ τα ίνια μα. Πώς μπορείς να αντισταθείς σε ένα θεϊκό κορμί μπορείς. Έλα αστέρι μου με ένα χορό, να τα δούμε απόψε όλα εδώ. Κι αν για σένα απόψε τρελαθώ, το αξίζεις και θα σου το πω. Κάνε αστέρι μου να εγκραγώ κι όλη νύχτα θα σου τραγουδώ. Έλα πιο κοντά. Φίλα με ξανά. Είσαι μια θεά. Πώς θα αντέξω τόση ομορφιά. Κουτσι ναι. Κουσε ναι. Τεκ τακ πακι μα. Τεκ τακ τα ίνια μα. Πώς μπορείς να αντισταθείς σε ένα θεϊκό κορμί μπορείς. Έλα αστέρι μου με ένα χορό, να τα δούμε απόψε όλα εδώ. Κι αν για σένα απόψε τρελαθώ, το αξίζεις και θα σου το πω. Κάνε αστέρι μου να εγκραγώ κι όλη νύχτα θα σου τραγουδώ. Έλα πιο κοντά. Φίλα με ξανά.
είσαι μια θεά. Πώς θα αντέξω όση ομορφιά. Κούτσι, 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 ναι. Κούσε, 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 ναι. Τέκτακ, τέκτακ, πάκι, πάκι, μα. Τέκτακ, τέκτακ, τα είναι η αμά. Κούτσι, 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 κούτσι. Κούτσι, 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 κούτσι. Πιο κοντά, φίλα, 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 φίλα με ξανά. Είσαι μια θεά. Πώς θα αντέξω τόση ομορφιά. Κούτσι, 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 ναι. Κούσε, 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 ναι. Τεκ, 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 πάκι, πάκι, μα. Τεκ, 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 τα είναι η αμά. Έλα, 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 έλα πιο κοντά. Φίλα, 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 φίλα με ξανά. Είσαι μια θεά. Πώς θα αντέξω τόση ομορφιά. Κούτσι, 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 ναι. Κούσε, 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 ναι. Τεκ, 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 πάκι, πάκι, μα. Τεκ, 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 τα είναι η αμά. Να πω ότι ήδη σε έκανε TikTok, μας το τέλει. Εδώ κάνουμε. Το έκανε. Να χαιρετήσουμε. Ναι, βεβαίως να χαιρετήσουμε και το κοινό του Αριστοτέλη. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Ένα λεπτό, Αριστοτέλη. Ένα λεπτό, σοβαρέψου. Που με πει. Εγώ θα σε μάθω. Πολύ σοβαρό. Πολύ, πάρα πολύ. Πήγαινε μου λίγο, έλα, Αποστόλη μου. Αυτό δεν ήταν το τραγούδι. Ναι, το μάθατε. Πολύ χωριστικό. Θέλω να μου το τραγουδίσετε μία. Κουτσι, 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 δεν αντέχω πια. Κουτσι, 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 δεν σε θέλω άλλο πια. Έλα, έλα, πάλι με καλιά. Έλα, έλα, δώσ' μου δυο φιλιά. Μπράβο, παιδιά. Είδες, τα λέμε όλα. Λοιπόν, εγώ, Βασίλη μου, θέλω να σου πω ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Καλές επιτυχίες και θέλω να πω και συνεχίζω. Πάρα πολύ, σε αγαπάω, Βασίλη μου, το ξέρω ότι με αγαπάς. Καλή χρονιά να έχει. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Με υγεία και αγάπη. Έτσι, και πολλά λεφτά στον κόσμο να έχουν στην τσέπη τους. Να χαλάνε, να έρχονται στα μπουζούκια. Θα τα σπάνε όλα, να βγαίνουν στραπέζι. Ποια θα σπάνε πια στα μπουζούκια. Σπάνε σε μερικά. Τώρα ρίχνουν λουλούδια όλη την ώρα. Τα λουλούδια. Εσύ πα στα μπουζούκια. Ρίχνουν και σε μερικά μαγαζιά. Αμέ, παιδιά, εγώ είμαι κασέλα, κασέλα. Δηλαδή μ' αρέσει. Η παράδοση είναι αυταλήνη. Πια το ντάμ σφυρί! Πια το ντάμ σφυρί! Έτσι μ' αρέσει, Βασίλη. Εμένα έχεις μεγαλώσει γενιές και γενιές. Η νύχτα σου ανήκει δικαιωματικά. Πέρα ότι κάνεις σάτυρα στα τραγούδια σου, είσαι και ένας εξαιρετικός τραγουδιστής. Τραγουδισταράς μεγάλος. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα ήρθες κοντά μας. Να σε καλά, χειροκρότημα στο Βασίλη. Και καλή νέα χρονιά σε ό,τι θυμάμαι. Α, το θυμήθηκε, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στις θέσεις μας. Λοιπόν, μπορεί. Έλα, τι είναι, μωρέ, τι. Του θυμίζω τη μαμά. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Παρεκτρέπεται. Γιατί? Παρεκτρέπεται. Τι φιλιά είναι αυτά δημοσίως. Είναι μαγουλήθρικα. Μα έχουμε και αγόρια. Και αγόρια. Τι. Όλοι έχουμε. Και αγόρια και κορίτσια. Μα τροτεεί. Δεν έχω. Θέλω να κάτσει κάτω. Ακούστε με, καθίστε κάτω γιατί πάμε. Θέλω να συνεχίσω να δίνω τα δώρα. Αυτό το μικρόφωνο εγώ στο μπομπό. Πραγματικά. Σταματήστε. Δεν πρέπει να λείπει από τη δισκοθήκη σας. Αυτά τα δύο μοναδικά καταπληκτικά CD της εξαιρετικής Κάλης Πέρι. Στείλτε τώρα μήνυμα στα προσωπικά μου προφάιλ στο Instagram και στο Facebook Γογό Κατ' ο Παύλα Γαρυφάλου ή Γογό Κωνσταντίνος Γαρυφάλου και δύο τυχεροί θα έχουν αυτό το προνομιακό δώρο από μας. CD, παιδιά, το κανονικό CD της δισκοθήκη. Το λαμπερό CD, το καταπληκτικό. Για να το ανοίξω να το δείτε, θα το παραλάβετε ακριβώς όπως σας τα περιγράφω. Έτσι ακριβώς έχετε τα πιο γλεντζέδικα τραγούδια στη συλλογή σας.
στη δισκοθήκη σας λοιπόν, γιατί το 2023 πρέπει να κάνουμε πολλά πάρτι, να περνάμε καλά. Και φυσικά ένα μπουκάλι για 6 άτομα από το νυχτερινό σχήμα που εμφανίζεται ο Βασίλης, ο Μητρόπουλος και όλες οι Μαρίες. Προσέξτε με τώρα! Έχω μια πολύ με... Τι είναι? Μικρόφωνο μέσα εδώ στο κλόβο. Α, γιατί μου αποκαλύπτεις, πού το πας? Συγνώμη, γιατί μου αποκαλύπτεις τα θέματα, αν ξαναπεράσεις. Από πίσω, το μάθαμε, ξέρει που είναι τώρα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι σε αυτό το σημείο θα έκανα πρεμιέρα, θα έκανα έναρξη χωρίς το glow σούτι. Αποκλείεται! Χειροκρότημα για να τον υποδεχτούμε! Είναι κουνιστή και λυγιστή και στον κόσμο όλο ξακουστή. Την είδα μια φορά στην Αφρική σε μια έρημο και την έχω φίλη κολλητή. Ήρθε η ώρα να σου δώσω. Δώστε. Μαστροτέλη! Άστο Μαστροτέλη, δώστο. Έλα να παραδώσεις το μικρόφωνο. Έλα γυμναστική εδώ πέρα. Εδώ είστε για αυτό το χρέος, Μαστροτέλη. Τέλη, όπως λέμε Αριστοτέλη. Σου εύχομαι να κάνεις τα λεφτά του Αριστοτέλη Ωνάση. Έχεις και μαλλιά, είσαι και ομορφόπεδο. Αριστοτέλη, πρόσεξε. Όχι τέλη, Αριστοτέλη. Αχού τέλη, που θα έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Σταυρίδης. Αχού τέλη, λεβεντόπεδο. Αχού τέλη μου, ομορφόπεδο. Αχα, λεβεντόπεδο. Αυτά είναι. Δώσε ένα χειροκρότημα του φίλου μου του Σούτη. Έλα πιο εδώ γλυκέ μου Σούτη, τι κάνεις? Υπομονή και εντύπωση. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση. Πάντα το κάνεις αυτό, όσα χρόνια και σε ξέρω, όσα χρόνια και δεν έχουν περάσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσω αυτό το βραδινό σόου που περιλαμβάνει χορό, τραγούδι, διασκέδαση, πάρτι, γκλαμ και να μην είσαι μέσα. Ευχαριστώ. Καταρχήν μας έχεις κάνει τιμή σήμερα που ξέρετε, γιατί το πρόγραμμά σου είναι πάρα πολύ γεμάτο. Αλλά... Είναι οι γιορτές τώρα και υπάρχει τρέξιμο. Περάσαν οι γιορτές. Περάσαν. Α, έχουμε λίγο ακόμα. Εξάλλου σήμερα πιάσαμε το σταυρό, σωστά. Ναι, τον πιάσαμε το σταυρό. Λίγο έμεινε ακόμα για τις γιορτές. Είσαστε πνιγμένες οι καλλιτέχνες. Κλόουν Σούτη. Με μαγικά. Ωραία. Λοιπόν, προκαλώ τον Νίκο τον Μουτσινά. Ναι. Εάν καταφέρεις και κλείσεις τους κρίκους, να σε πάρει μαζί τους η πρωταγωνίστρια στην εκπομπή του. Κλείσω. Και εμένα το καλοκαίρι στο θέατρο μαζί του. Θες να παίξεις κι εσύ στο... Ναι. Που παίζει, παιδιά, δεν ποιο παίζει ο Νίκος μου. Μαζί με σένα. Στο... Κουσαγιόρ.
Η Σαγιόρ, το Σαγιόρ. Όχι, Σαγιόρ, καλέ. Λοιπόν, εγώ το Σαγιόρ. Η τρελή του Σαγιόρ, ναι, καλά λέει. Θέλω να βάλεις τους κρίκους αυτούς εδώ. Ναι. Και προκαλώ τον Νίκο τον Μουτσινά, που έχει πιο λίγα μαλλιά από μένα, να σε πάρει η πρωταγωνίστρια στο Sky. Βασικά, ο Νίκος μου δεν έχει δει καθόλου. Εσύ έχεις και κάτι της. Έχω λίγο. Λοιπόν. Γνούδια από ροδάκινο. Πες μου λίγο κάτι, αυτοί πώς κλείνουν δηλαδή. Έτσι και τους κλείσεις τώρα, αυτό θα είναι το αυτοκίνητο που θα σου πάρει το αγόρι που θα βρεις. Έχω αγόρι. Θα σου πάρει Audi καμπριολέ σαν το κεφάλι του κλόου. Πάμε να κλείσεις, δεν έχω δίπλωμα. Δεν πειράζει. Θα βγάλεις, θα βγάλεις. Εάν καταφέρεις και μου, έλα τέλει, 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 έλα εδώ. Αριστοτέλη είπαμε. Αριστοτέλη λεβέντη, έτσι κανείς τους τρίκους. Θα σε έχει εγώ και του χρόνου εδώ. Πες σκουλικομερμικό τρύπα. Σκουλικομερμικό. Τέλη παιδιά, χειροκρότημα, έλα. Και εσύ τέλη μπορεί να πάρεις ένα Audi καμπριολέ σαν το κεφάλι του κλόου. Και η γογούλα, έλα, τράβα το κρίκο, χειροκρότημα, μόνη της. Λοιπόν. Βρε τόπα τα Μαρλίγκο, δεν με πιστεύεις. Έχουμε και τώρα μαγικό ραβδί, αλλά πού είναι το μαγικό ραβδί. Τώρα θέλω να φωνάξει τον Αποστόλη μου να κάνει. Ρε Αποστόλη, έχασε το ραβδί, το είδε που δεν άρεσε. Το ραβδί, περίμενε, κάπου εδώ το βρήκα τώρα. Το ραβδί. Για ψάξε εδώ, κάπου το χάσα. Πού το πήγε μα ρωτέλει το ραβδί. Εγώ το πήγα, όλο το. Τι μέγεθο έχει. Μαύρο! Α, αυτό. Όχι, αυτό είναι πούπουλο. Θέλω να ρωτήσω τι μέγεθο έχει. Άσπρο! Αυτό. Τι μέγεθο. Ρε παιδιά, τα ραβδιά, τα ραβδά που... Δεν πιστεύω να είμαστε στον αέρα. Στον αέρα είμαστε. Να σε ρωτήσω, βρε αγόρι μου, εσύ από ραβδιά δεν ξέρεις. Εκεί ήταν το ραβδί. Δεν ξέρεις. Ουί. Καλέ, πού είναι το ραβδί. Εσύ ψάχτωνε, Αποστόλη μου, εσύ δεν έχεις. Καλέ, πού το βρήκα. Τέλη, έλα εδώ, τέλη. Το βρήκα. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί, ό,τι λέω θα λέτε, όλοι μαζί. Αριστοτέλη. Αριστοτέλη. Πάρε το ραβδί. Πάρε το ραβδί και μην το σπάσεις. Και μην το σπάσεις. Αν το σπάσεις, αν το θα πλένεις τα πιάτα της γογός. Θα πλένεις τα πιάτα της γογός. Για δυο χρόνια. Για δυο χρόνια. Και θα τις φουκαρίζεις. Και θα τις φουκαρίζεις. Μπάρτε. Όρθιο. Μη σου πέσει. Και δεν μου πέφτει. Αν μας πέσει, 20 χρονών έχουμε πρόβλημα. Μην είσαι τσιγκούνης. Βάλε κι άλλα. Το συνεργείο θα το πλένει, θα το καθαρίζει, θα το σφουγγαρίζει. Τρία χρόνια. Αν του πέσει, δεν θα κάνει αυτό. Πρόσεξε. Μη σου πέσει. Κυρία, πώς σας λένε. Δεν με ξέρετε εμένα. Αποστόλη. Αποστόλη. Δεν θέλουμε να του πέσει. Άμα του πέσει, θα υπάρξει πρόβλημα. Έλα, Τέλη. Με το ένα χέρι από εδώ, από κάτω. Αλλά πρόσεξε, δεν θέλω. Τέλειο. Όχι. Άι, μπουγάδα. Τρία χρόνια να σου πλένει το σπίτι, σου καλείς. Μαζί με την κοπέλα. Αγόρι μου, κράτα το στην ευθεία. Κοίτα πώ το έκανε. Σαν να έχω μάθει να σηκώνω πράγματα. Μαραμένο σαλικάρι. Εσύ αποστολή. Του πέσε. Εγώ άμα μου πέσει τα κάτω. Όχι, όχι, όχι. Να μην πέσει. Είναι όρθιο. Έλα τώρα, αποστολή. Να το πιάσω να μην πέσει. Να το πιάσει καλά. Γιατί ρε εγώ δεν πλένω. Να σιδερώνω. Ούτε σου καρίζω. Όχι. Να σιδερώνω. Κάνω την κόμωση, βρε εγώ. Εμένα περμανάτα. Εσύ να δώσω καμιά περμανάτα και μια σχετική με την σχετική. Λίγο εγώ τώρα. Άντε για να φύγω. Εμένα δεν μου πέφτει με τίποτα. Για να το δω αυτό. Έλα η όμορφη. Γιατί παίζει ρόλο πως το πιάνει. Σου πέσε μισό εσένα. Το μισό το μισό σου πέσε. Σας έπεσε ολόκληρο, ενώ τι εμένα... Τι να πάνε, να μας πέφτει ολόκληρο. Εγώ πιστεύω σου ότι μου παίζει ρόλο. Μα την έχουμε και ολόκληρη, γι' αυτό μας πέφτει. Εσύ την έχεις μισή. Πιστεύω παίζει ρόλο. Τέλει! Το πώς το πιάνει. Έλα, τέλει που μου αρέσει το παστέλι. Ωραία. Παστέλι Χαϊτόβιο, έτσι. Δεν πειράζει, αποτυχία το σήκωμα. Μα πέφτει. Χειροκρότημα καιρό. Να είμαστε καλά. Έχουμε άλλα μαγικά. Δεν έχουμε καλή χρονιά να πούμε. Καλή χρονιά. Καλή, ό,τι πιάνω εγώ σηκώνεται. Καλή χρονιά. Δώστε αγάπη μου στο μάγο. Δώστε στο κλό. Δώστε στο κλό μάγος. Εγώ θέλω να πω, αυτό είναι πολύ ωραίο. Ο Μπόμπος Γκεράκης. Ο Γκραβάτα, πάνω εγώ από εδώ. Πάρτε το πιθείς. Αυτό είναι το χειροκρότημα. Χειροκρότημα. Και το κουνάω και είναι και όρθιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το σούτι μας. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Η γραβάτα από πού.
Και καλά πάντα. Είναι εξαιρετική. Τώρα θα κάνεις αγοροπολισίες. Θα στη βρω εγώ, θα στην κάνω δώρο για τη νέα χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχού. Είναι από σεφτόνι παιδικό και το μοντέσαι. Πάρα πολύ ωραία. Πάει να βρει τη γραμμάδα του. Άστο. Αχ, δεν το πιστεύω. Ναι, έλα, πες. Λίγο μισινά για σένα, Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Βρε ο Γρηγόρης, και γάζανε ρε Γρηγόρη. Όξο ουρανία, όξο βρε ουρανία. Και το αφαιρώνουμε και έναν Βασίλη Αβιαβιονίτη. Πες το Βλανίτη, για πέρα. Πω, φάθα, έχω λεφτά. Πω, φάθα, φάθα το μισθό, φάθα. Και Σταυρίδη Γιονάκη και κλείνω, γιατί ακουμπήσει εγώ και σε ευχαριστώ που με κάλεσες, γιατί με την πορτοκαλάδα, το θυμάστε όλοι, και την αγάπη. Πώς είναι εδώ μέσα, ρε. Εδώ μέσα, εμείς οι δύο είμαστε. Άκουκα τι τσαφινιές, και πώς θα βγάλουμε άκρη. Πιάσε μια πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα θέτε, λεμονάδα θέτε, τι θέτε. Ωραία, τι θα γίνω εγώ μέσα. Άιτε, πορτοκαλάδα. Πορτοκάλια. Ωραία, τι θα γίνω εγώ μέσα. Εδώ, στο τραπέζι. Ποιος καθόταν. Στο τραπέζι, επάνω. Μωρέ, στο τραπέζι. Ποιος καθόταν. Στο τραπέζι, δεν κάθονται. Στις καρέκλες, μωρέ. Στις καρέκλες. Μάλιστα, στις καρέκλες. Εσείς μου είπατε, στο τραπέζι. Ευχαριστώ. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, με υγεία. Εμείς, γλυκέ μου. Τέλει πήγα να πω, μου έχεις γίνει πολύ. Σούτι, σε ευχαριστώ πολύ. Φέρε μου εδώ μαστροτέλι, πάρε! Θα τα βάζεις στη θέση του πριν όταν τα παίρνεις. Εγώ! Έτσι πάω σε διαφημίσεις. Α, ήρθε η ώρα των διαφημίσεων. Έλα, κοριά, σηκωθείτε μάλλον πάλι. Ελάτε πολύ με κουράζει με αυτό το σοου. Πολύ, έλα, πολύ. Ελάτε εδώ. Θέλω πάνω, κάτω. Μη σκύβεις, παιδί. Με ξεπουπούλιασες. Θέλω να μου πείτε, ξέρετε τι σημαίνει τηλεοπτικό break. Φυσικά ότι είμαστε καλυμαντιανοί. Πώς ξέρουμε. Εγώ μάνηθες. Άνηθος είσαι. Μια, εσύ είσαι καρότα, δεν είσαι άνηθος. Είσαστε έτοιμοι και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας που στήριξε αυτό το τηλεοπτικό προϊόν που έχει φτιαχτεί με αγάπη και μεράκι. Στήθηκε για να περνάτε καλά εσείς ο κόσμος που κάθεται τα Σάββατά σας μέσα στο σπίτι. Νομίζω θα γίνουμε καλύτερη σας παρέα. Πάμε λοιπόν με το 1, με το 2, με το 3. Θα πούμε διαφημίσεις. Συμφωνεί. Με το 1, με το 2, με το 3. Διαφημίσεις! Ζωντανέψτε τις εικόνες των αναμνήσεών σας. Δώστε μια vintage αισθητική και δημιουργήστε μια μοναδική ατμόσφαιρα με τα χρώματα κυμολίας All Times. Από την Κοσμοχρώμη. Μαστροτέλη, τέλη, Αριστοτέλη, ναι. Ο Νάσης ωραίτελης, θα πέσει να σε βλακώσει. Λοιπόν, αγόρια μου, γλυκά, γυρίσαμε από σχόλια. Θα δώσουμε τα φιλάκια μας και γίνονται Φλωρινιώτη. Βεβαίως, όλη τη φαμίλια. Αγαπάμε. Γυρίσαμε τις διαφημίσεις. Ναι. Γυρίσαμε. Στο
συνεργείο. Όχι, δεν το λέτε καλά, γιατί σου τρύπησε το κολάρο. Συνεργείο. Κάνεις λαδάκια. Συνεργείο. Έχει πρόβλημα το μοτέρ σου. Συνεργείο. Πετάς κολάκια. Συνεργείο. Έχεις ξηραφιασμένη την τουρμπίνα και δεν την έχεις. Συνεργείο. Συνεργείο. Ναι. Το συνεργείο λοιπόν είναι εδώ. Θέλω να μου πείτε λίγο. Κάτσε βρε. Κάτσε να πω κάτι στους καλεσμένους. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε και πάμε να ξεκινήσουμε στο παλιό. Είναι πολύ, πολύ ωραία. Δεν σου δώσα το λόγο, μισό λεπτό. Είπα στο παλιό. Όχι. Απλά το παλιό είναι το παλιό κρασί. Θέλω να μου πεις έτσι, τι σου θύμισαν όλα αυτά που, που έχουμε ζήσει σήμερα και ακόμα δεν τελειώσαμε, έτσι. Δεν τελειώσαμε. Όχι. Το παιδί είναι από μόνο το έχω περάσει, το αφήσουμε λιγάκι. Α, στο μαστροτέλι. Πάμε εδώ, Λεβέντη μου, να μου πεις. Τις παλιές καλές εποχές. Καλή ελληνική τηλεόραση. Που ο κόσμος γελούσε και λόγω των προβλημάτων και των κορονοϊών και αυτά που είχαμε, εμείς είδαμε δρυμή για να τους κάνουν πάλι το ίδιο, να σταθούν ωραία, να διασκεδάσουν και να ξεχάσουν. Εγώ θέλω να δείξω λίγο το outfit εδώ. Τι outfit, αυτό είναι... Φίδι. Φίδι, ε. Είναι ριβίζον πάνω στο κορμάκι. Α, δεν είναι. Είναι ριβίζον ή ριβίζον. Α, είναι γιατί έχουμε τελειώσει την κοινωνική. Α, μας βοηθάει και σκηνοθέτη. Η ερευνητική μου σχολείο, πάω θεολογία σπουδάζω τώρα, οπότε... Α, είσαι θεολόγος. Να σας ρωτήσω, βρε αγόρια, πριν περάσουμε στον τελευταίο καλεσμένο. Εσύ έχεις κοπέλα. Πολλές. Θα σου πω, τις βλέπω στο TikTok. Δεν έχω, αυτές είναι φίλες. Φίλες. Για καθίστε, για καθίστε. Μα δεν είναι φίλες. Να σας πω, να σας πω. Ένα λεπτό. Για κάτσε, κάτσε. Θα πάω από την άλλη μεριά. Δεν ξέρω. Για να δω. Πάτω σε λίγο να δώσω κι άλλο CD να κάτσω δολονίδα. Μπορώ για να τα κοιτάω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Στο θράνο. Καθίστε, καθίστε, καθίστε. Καλά, ακούτε. Λοιπόν. Αχ! Το γκρέμισε το σταθμό. Έγινε βρε! Καλά, συνεργείο είμαστε εδώ, τα φτιάχνουμε όλα, τα μαστορεύουμε όλα. Μα ακόμα δεν αρχίσαμε να μιλήσουμε. Ένα λεπτό να ρωτήσω εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η κουβέντα. Κορίτσι έχεις. Ε? Κορίτσι έχεις, Αριστοτέλη. Δεν άμα, δεν αυτό. Γιατί θα σου πω τι γίνεται τώρα. Αυτή τη στιγμή τα κορίτσια που μας παρακολουθούν και είσαι και πάρα πολύ ενεργός σε όλα τα social media. Έτσι δεν είναι. Έχεις κορίτσι. Θες κορίτσι. Θέλω. Αχ, το γλυκάκι θέλει και κορίτσι. Να μας πει πώς το θέλει. Να μην θέλω. Όχι, να θέλεις, μωρό μου. Κοίτα να σου πω, μια βραδιά θα κάνουμε βραδιά τέλη. Θα φωνάξουμε τα κορίτσια που θέλουν τον τέλη, από εδώ να περάσουμε. Αριστοτέλη, θα έχουμε πει τέλη. Αριστοτέλη, τώρα να πω στα κορίτσια που είσαι ελεύθερος, γιατί τώρα θα έχεις πάρα πολύ σουξέ. Να πω στα κορίτσια που είσαι ελεύθερος ότι ψάχνουμε κορίτσι για τον τέλη. Άσε το πω εγώ που το λέω ωραία. Εγώ, χειριστή, έχω πολύ συγκεκριμένα πράγματα που με ελκύουν, οπότε ναι, δεν ξεταλάβες. Άσε να τα πω εγώ να δείξω το πω. Όχι, όχι. Θέλω να τα πει, άστα. Α, πες. Κύριε, κοίτα, δεν είναι μπαμ σίγουρο αυτό το πράγμα, απλά είναι... Το έχω παρατηρήσει, δηλαδή. Ρε παιδί μου, τώρα. Οι ξανθιές με τραβάνε πιο πολύ. Με ανοιχτά μάτια. Ξανθιές. Ναι. Αλλά οι μικρότερες από μένα, όχι οι μεγαλύτερες. Οπότε είναι άκυρο που με. Δηλαδή με απόρριψες για ένα λόγο. Έχεις φάει άκυρο εγώ. Εντάξει, έχεις αγόρι, οπότε εντάξει, έχει και παιδί. Εντάξει, επειδή έχω αγόρι με απόρριψε, όχι όλα τα άλλα. Και επειδή έχει και παιδί. Έχω και παιδί. Ναι. Ναι, τώρα πού να πα με παντρεμένη, χωρισμένη με παιδί, σωστά τα λες. Εντάξει. Να σε ρωτήσω και δεν έχω κάνει και τίποτα. Ενώ η αλήθεια κάνει παιδί, θα έχει κάνει. Κάτι, είναι εγώ. Είναι βέρτζιν. Μισό, μισό, τι είναι αυτό τώρα, τι δήλωσα. Είναι βέρτζιν, σου λέω το παιδί. Παρθένος. Τι είναι το βέρτζιν. Παρθένος. Είτε είπε η Μαντόνα, like a virgin. Συγγνώμη, η Μαντόνα και εσύ είσαστε παρθένοι, δηλαδή. Όχι, η Μαντόνα δεν ξέρω αν είναι. Η Μαντόνα δεν πιστεύω να είναι. Τι εννοείς, παιδί μου, 22 ετών εννοείς ότι σε. Κάτσε, όχι 22, 21. 21. 21, παιδί, 21 χρονών παιδί. Είναι αγνώστη, δεν καταλαβαίνεις. Αλήθεια! Παρθένο ελαιόλαδο. Α, είναι παρθένο το παιδί μου. Να σου πω, τέλη μου. Ναι. Και έτσι αγχώνεσαι για την πρώτη φορά. Καλά και βέβαια. Αγγλικούλη. Πότε θα γίνει η πρώτη φορά, θέλω να ξέρω. Αγγλικούλη. Αγγλικούλη, μωρή. Γι' αυτό, δεν ξέρω. Ρε, απλά με αγχώνει. Έχω μιλήσει και με τις φίλες μου που έχουν κάνει όλες πάρα πολύ το κομμάτι. Και παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι, αυτό δεν είναι ντροπή που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για την παρθενογέννηση, τα λέω καλά. Για παρθενογέννηση. Καλά. Παρθένος είναι το παιδί. Απέναντί σου την έχεις. Ναι, την έχω, το ξέρω ότι είναι παρθενογέννηση απέναντί μου. Τι είμαι εγώ.
Παρθενογέννηση. Ωραία. Εσύ δηλαδή δεν τα έχεις φτιάξει ποτέ με κορίτσι για να μας γνωρίζει και λίγο ο κόσμος. Είχα κάνει κάτι σαν σχέση. Όταν μιλάω στο TikTok μου λένε ότι αυτό είναι πλατωνική, δεν είναι ακριβώς σχέση. Α, δηλαδή έχεις... Σαρκική έχεις κάνει, αγάπη μου. Τι είναι το σαρκική. Σαρκική. Δηλαδή να κάνουμε σαρκική. Δαγκώνει την άλλη. Όχι, σαρκική. Αν έχεις κάνει σεξ, έρωτα. Oh! Τι ωραία είναι, προλαβαίνω. Προλαβαίνεις, είναι αργά. Ωραία. Δηλαδή, ωραία, να πω εγώ μια ανακοίνωση στα κορίτσια. Ψάχνω. Προκαλώ, που κοιτά Βελίνα μου σε σένα, προκαλώ τα κορίτσια, τα ανήπαντρα, τα μικρά, τα κορίτσια που δεν έχουν θεαθεί κι αυτά άλλη φορά στη ζωή τους, να έρθουν σε επικοινωνία με το συνεργείο για να τους καλύψουμε την όποια βλάβη. Διότι εδώ ο Μαστροτέλης είναι Αριστοτέλης κοντά σας, είναι πρόθυμος να γνωρίσει ένα νέο κορίτσι, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν είμαι. Αγλικούλη. Πολύ γλυκούλη. Είμαι, κορίτσια. Αλλά ξέρετε τι, είναι πολύ γλυκό. Εγώ προσπάθησα να φιλήσω μια φίλη μου της προάλλης. Να φιλήσεις. Πεταχτώ. Α. Για να... Πεταχτώ. Ναι, και τελικά... Ναι. Η κοπέλα παίζει να βασανίστηκε πάρα πολύ. Γιατί δεν ήξερες να φιλάς. Δεν έχω φιλήσει, λένε. Ποτέ! Ούτε γαλλικό! Δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Αφού δεν φαίνεται να φιλήσει. Πώς είναι το γαλλικό, δεν ξέρω καν τι είναι αυτά. Το γαλλικό είναι χίλι με χίλι. Απλά. Γλωσσάκι με γλωσσάκι. Όχι, όχι. Αυτό σκεφτόμουν και τώρα να δείξω το TikTok και θα σε live ότι όταν μπαίνει η γλώσσα μέσα, του ρωτούσα και με πατάγανε. Τι κάνει δηλαδή με τη γλώσσα του άλλου. Δηλαδή, φαίνεται άβολο. Μισό λεπτό. Αποστόλη, εξήγησε στο παλικάρι μου εδώ το λεβέντι. Καταρχήν, θέλω να πω του Αριστοτέλη του αγαπητού ναι. Ότι πρέπει πρώτον να αφήνεται να κουμπάνε. Έχει να πάρει τα κούμπια. Ναι, περίμενε. Άμα δεν μπορούσε να κουμπίξει τον Αριστοτέλη, πώς θα βάλει τη γλωσσίτσα του με στη γλωσσίτσα της Αγνής. Βρε Αριστοτέλη. Να κάνει ένα στριβίρισμα. Εγώ το καταλαβαίνω. Με αγχώνουν πολλά. Όταν πήγα να μιλήσει η φίλη μου για να κάνουμε λίγο, να με βοηθήσει να μάθω, τη ρώτησα 5 φορές για να καταλάβεις. Τη λέω: έχεις κλείνει τα δόντια σου. Έχεις φάει τύχλα. Είσαι ομοφοβικός. Τι θα γίνει με τα σάλια. Ομοφιλικός. Δεν ξέρω. Αηδιάζω. Φοβοφιλικό. Σάλια πολλά μέσα. Ο διάλογος βασικά, να ξεκινήσουμε από το βασικό. Είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται τώρα. Όλα αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται τώρα. Τι γίνεται. Εγώ θέλω να πω ότι εδώ έχω δύο αγόρια. Δύο λεβέντερους, δύο τσολιάδες. Έχω τον Αριστοτέλη και τον Ντόλι. Όπως ακούσατε την. Δεν χρειαζόμουν άλλο σε αυτό το πλατό. Όπως ακούσατε. Θέλουμε η κοπέλα. Θες κοπέλα. Αυτή που θα έρθει που μου αρέσει. Θα έρθει και η κοπέλα που σου αρέσει. Έχεις κοπέλα που σου αρέσει. Έχω, εντάξει. Μ' αρέσουν πολλές. Δεν είναι, δηλαδή. Α, το αρέσουν και πολλές. Όποιες κοπέλες θέλουν. Δεν με θέλουν αυτές που μου αρέσουν. Όχι! Οι δικές μας οι τηλεθεάτριες θα σε θελήσουν. Θα σε δώσουμε αγνό παρθένο μαλλί. Και η καλύτερη θα κερδίσει. Χειροκρότημα λοιπόν. Και όποια φυσικά κουμπάρι μετά από αυτό, εγώ και ο Αποστόλη. Εννοείται. Αποστόλη, πες μας και δύο πράγματα για σένα. Τι θες να σου πω για μένα, δεν ξέρεις για μένα. Εγώ τα ξέρω. Ο κόσμος δεν ξέρει. Εγώ να πω κάτι στον κόσμο, ότι άμα θέλει να έρθει να μας δείξει μια διεξοτεχνία που έχει, να τραγουδήσει... Με κοροϊδεύεις, ναι. Με κοροϊδεύεις, λοιπόν. Γιατί τι μπορούν να έρθουν εδώ, Αποστόλη μου, να κάνουνε. Θα έρθουν εδώ πέρα να μας δείξουν το ταλέντο του, τι μπορούν να κάνουνε. Κάποια δεξιοτεχνία, ή τα χειροκροτήματα, ή να χορέψουνε. Ναι, ναι. Γιατί τραβάω δίπλα μου εδώ. Εσύ σκοτώνει, γιατί τι πιέσαι, κοτάει το τσουλούπι και θέλω να το φάξω, να το τσουλούπι. Λοιπόν, ναι. Είσαι ταλέντο στην τέχνη, στην ποιήση, στην υποκριτική, στη ζωγραφική, στην γλυπτική. Στο χορό. Και εδώ ζητάμε κορίτσια. Ελάτε κορίτσια από το σπίτι. Και αγόρια καλέ, γιατί κορίτσια. Και αγόρια. Το ταλέντο, πρόσεξε να τις αγάπη. Το ταλέντο δεν έχει φύλλο. Δεν απευθύνομαι όμως τώρα σε συγκεκριμένα κορίτσια απευθύνομαι. Τι κορίτσια. Α, για τον πατέρα. Για τις νύφες. Διότι θα βρούμε και ωραία. Πάρα να πολύ. Να πω ότι θέλω, άμα για να καταλάβουμε λίγο βασικό. Άντε πες το. Εγώ η κοπέλα, αυτό που θέλω είναι και με δυσκολεύει για να κάνω σχέση. Θέλω μια κοπέλα που να μπορεί να δεχτεί ότι δεν θα είμαι σοβαρός. Θα είμαι όπου πρέπει. Μπορώ να είμαι μπροστά τη. Αλλά δεν μπορώ να είμαι σοβαρό γιατί δεν είναι ο χαρακτήρα μου έτσι. Είσαι σοβαρό, το θέλω να κάνω το... πλάκε, θέλω να περνάω καλά. Βέβαια, θέλω μια κοπέλα που να μπορεί να το ανοιχτεί αυτό και να το αντέχει και να το έχει. Βέβαια, βέβαια. Άμα τώρα οι άλλοι είναι, μην κάνει αυτό, κάνε το άλλο. Μην το πέρα, κάνει αυτό. Α, μην έρθει έτσι. Δεν μπορώ. Μετά. Λοιπόν, από μένα θα περάσετε σκάνερ. Εγώ τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί κρατάω αυτό το CD στο χέρι μου. Ένα καταπληκτικό CD που έχει αφήσει ιστορία με 10
10 τραγούδια. Καταλαβαίνετε, όταν θα πάρετε αυτό το CD, σήμερα θα το κάνω δώρο και αυτό το CD, γιατί οι καλλιτέχνες μας είναι παραδοσιακοί. Είναι καλλιτέχνες που αγαπήσαν τη δισκογραφία από το βινήλιο μέχρι και σήμερα το CD. Τώρα πλέον έχει εξελιχθεί βέβαια η τεχνολογία. Εμείς όμως μας αρέσει το παραδοσιακό, το λέω από την πρώτη στιγμή. Αυτό που έλειπε στην ελληνική τηλεόραση. Εδώ λοιπόν κρατάω το CD του Τάσου του Κουνέλη. Ξέρω ότι θέλετε πάρα πολύ να το δείτε. Έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τις σατιρικές εκπομπές και επειδή ξέρω ότι θα αγαπηθούμε και εμείς πάρα πολύ από τις σατιρικές εκπομπές, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον Τάσο τον Κουνέλη. Γλυκέ μου Τάσο, τι μου κάνει? Είσαι καλά? Κάτσε την γλυκέ μου Τάσο. Περίμενε. Τι είναι? Να πάρω το μικρόφωνο. Μάλιστα. Τώρα μας βγάλει από τη θέση μας, κατάλαβες. Δεν τραγουδάει ακόμα, μας τροτελεί. Για να μιλήσει κυρίως. Όχι, φοράει μικρόφωνο. Είσαι πολύ τυπικός σε αυτά που κάνεις, μπορείς να το αφήσεις. Έχεις ένα μεγαθύριο καλλιτέχνη. Πήγαινε στη θέση σου τώρα όμως, διότι θα συνομιλήσω εδώ με το λατρεμένο μου, τον Τάσο τον Κουνέλη. Πόσο πολύ χαρούμενη είμαι που έχεις έρθει σήμερα κοντά μου. Εγώ και χαίρομαι που μπαίνεις σε μια ενότητα καινούρια εκπομπών της ψυχαγωγίας και συνεχίζεις δυναμικά στον χώρο. Εσύ που έχεις και πλάκα, κάνεις και χιούμορ, δεν μας λείψαν αυτές οι εκπομπές? Αυτές είναι γεγονός ότι έχουν λείψει και γιατί πραγματικά προσφέρουν ψυχαγωγία στον κόσμο. Είσαι καταρχήν πάρα πολύ νεότατος, τι έχεις κάνει? Απλώς προσέχω όσο μπορώ. Εσύ να πω ότι είσαι μάλλον εκρηκτικός δίδυμο με τον Ζαχαρία τον Τζίχλα. Ναι. Το μαέστρο του Ζαχαρία τον Τζίχλα, πολλά χρόνια συνεργάτες, ναι. Και στα μαγαζιά. Τι κάνει ο Ζαχαρίας? Ο Ζαχαρίας είναι εδώ και τα τελευταία χρόνια, είναι τον έχουμε χάσει βέβαια. Εδώ και είναι το 2017 που... Α, πολύ πρόσφατο δηλαδή. Πρόσφατο, ναι. Ναι. Αλλά ο Ζαχαρίας ο Τσίχλας βέβαια είναι γνωστό. Θρύλος και ο Ζαχαρίας ο Τσίχλας. Θα μου επιτρέψεις να σου, ενώ τα ξέρεις τα τηλεοπτικά δρόμενα, θέλω να κοιτάζει, Ευελίνα μου, πού πρέπει να κοιτάει εκεί, θέλω να κοιτάζει, γιατί σου έχω δικό σου κάντρο. Είσαι πολύ αγαπημένος μου καλλιτέχνης, βρε Τάσο μου. Είσαι... Παιδιά, να σας πω κάτι με τον Τάσο τον Κουνέλη. Είναι ο άνθρωπος που γελάει πραγματικά και γεμίζει η οθόνη χαρά. Είναι αυτόφωτο αυτό το χαμόγελο. Όχι αυτόφωτο, αυτόφωτο. Γλυκέ μου Τάσο, θέλω να μου πεις τα σχέδιά σου. Τι κάνεις αυτόν τον καιρό που σε βρίσκουμε? Κάνω διάφορες εμφανίσεις μετά από αυτή τη μεγάλη περίοδο παύσης που υπήρξε λόγω κορονοϊού και όλα αυτά, και αρχίζει να μπαίνει πάλι σε μια σειρά έτσι καλλιτεχνική αυτή πορεία. Κάνω εμφανίσεις στο Μαγεμένο Αυλό τώρα. Α, καταπληκτικό μαγαζί ο Μαγεμένος Αυλός. Ιστορικά μαγαζιά. Ιστορικά. Κάνω εξτρά βραδιές και εκεί και σε άλλους χώρους διάφορους. Ωραία. Την περίοδο. Κάποια ρίση, Τάσο μου, γιατί δεν σε έχω δει θα ήθελα να σε δω, επειδή είσαι θρύλος για την εποχή των 90s, 80s, πότε βγήκες? Εγώ έχω βγει την περίοδο το... χρονολογικά, έτσι. Ναι, χρονολογικά. Ναι. Είσαι από τους δίσκοτ καλλιτέχνες. Εγώ είμαι λαϊκός. Γαλλικός καλλιτέχνης. Λαϊκός. Α, λαϊκός. Γιατί εγώ σε έχω συνδυάσει με λίγο σαξόφωνο, σε έχω συνδυάσει με λίγο ειτήλα, κατάλαβες, δηλαδή με όλη αυτή τη φάση, ότι έχεις μεγαλώσει γενιές και γενιές, δεν το αφισβητεί αυτό κανένας. Βέβαια, εγώ γιατί... να σου πω κάτι, ναι. Παλιοί, είσαστε αδικημένοι. Εγώ τώρα, Τάσος Κουνέλης, γιατί δεν θα μπορούσαμε να το δούμε σε ένα σχήμα μαζί με την Τάμτα, λέω εγώ τώρα. Διότι τα νέα παιδιά τα στηρίζεις και εκείνα όμως δεν πρέπει να δώσουνε... Σε παιδιά, κοιτάξτε αυτό το χαμόγελο του γλυκού. Κοίτα του μου του Τάσου, αυτές οι ψυχές, αυτοί οι άνθρωποι, βγαίνει αστράφτη από μέσα τους το χαμόγελο. Γιατί να κομπλεξάρεις αυτά τα άτομα, όλη αυτή η γενιά σου καλλιτεχνών, με αποτέλεσμα να αστράφτεις, ρε παιδί μου, έχεις αστερόσκονη από πάνω σου. Είναι τα καλά σου λόγια, είναι ωραία. Εγώ ήθελα να σου πω σχετικά με το ρεπερτόριο, επειδή εγώ κινούμαι και στο κυρίως στο λαϊκό ρεπερτόριο, ελαφρολαϊκό, αλλά στη σκηνή καλύπτω και αυτά τα είδη που είναι προς το ελαφρό, ναι. Το είδος.
Ναι. Δηλαδή είμαι και στο εμπορικό και στο... Ωραία, ωραία. Εγώ εδώ τι κρατάω, Τάσος Κουνέλης. Αυτό είναι η πιο τελευταία δουλειά που είχα κάνει, βέβαια έχω τώρα έτοιμα. Κάτσε να μην γυαλίζει για να το δείτε, τι ωραίο εξώφυλλο. Ναι. Τι ωραίο, ποιος σου έχει κάνει τη φωτογράφηση. Να τα αναφέρουμε αυτά στα πέστατα. Ναι, βέβαια. Είναι... Καλά, παιδιά, άμα δείτε τα βίντεο κλιπ του Τάσου, πραγματικά είναι να παραδειγματίζεστε οι νέοι καλλιτέχνες. Δεν το λέω απλά για να το πω. Και δεν είναι και τυχαίο που έχεις αγαπηθεί μέσα από τη σάτυρα. Αυτό είναι, ναι, είναι ένα κεφάλαιο αυτό η σάτυρα, η οποία παίρνει βέβαια επιμέρους πράγματα και σατυρίζει κάποια πράγματα. Αλλά πέρα από αυτό είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά που είχα κάνει. Τώρα ετοιμάζω και καινούρια τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν. Εδώ περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα που είχα κάνει και σε συνδυασμό. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει. Ναι. Πιάνω συντή, ρε αδελφέ. Τι είναι αυτά τα πράγματα με τα στικάκια. Έλα, κότσαρε εκεί, το βάλτο στον υπολογιστή και παίξε. CD, καταλαβαίνεις, γιατί μιλάω CD. Και επειδή Ευελίνα αντιλαμβάνομαι ότι περνάει και ο χρόνος, τι λες λοιπόν, Τάσο μου, μου είπες ότι έχεις 10 τραγούδια εδώ, είναι η τελευταία, ναι, σου δισκογραφική είναι δουλειά. Είναι η τελευταία που είχα κάνει, ναι, που περιλαμβάνει τα 5 πιο πρόσφατα που είχα βγάλει, σε συνδυασμό περιλαμβάνει και παλιότερα τραγούδια με τον Ζαχαρία τον Τζίχλα που είχα κάνει από τον ήλιο και από άλλα τραγούδια. Πώς μας βλέπεις εδώ το συνεργείο? Είσαστε πάρα πολύ καλοί. Είδατε, παιδιά, τι καλό. Πολύ καλή εκπομπή και είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Λείπεις στον κόσμο. Θέλω να κοιτάξεις την κάμερά σου. Θέλω να πεις ένα μήνυμα έτσι με τη νέα χρονιά εκείνη η κάμερά σου, σε αυτό το όμορφο το κορίτσι μας. Βεβαίως. Θέλω λοιπόν να πεις το μήνυμά σου για αυτή τη νέα χρονιά που την επιδεχτήκαμε, όχι υποδεχτήκαμε, με καταπληκτικούς καλλιτέχνες. Θέλω να κοιτάξεις λοιπόν την κάμερά σου, να δώσεις τις ευχές σου, να πεις ό,τι άλλο θέλεις και μετά να περάσουμε σε τραγούδι. Ναι, να πω τις καλύτερες ευχές να φέρει ο νέος ο χρόνος και να δούμε γενικά όλοι μας καλύτερες μέρες σε όλους τους τομείς. Ωραία, ωραία γλυκιά μου, αχρετάσω μου, όταν γελάει αυτό το παιδί, γελάει όλος ο κόσμος, ρε παιδί. Φωτίζει. Έχει πολύ όμορφο χαμόγελο. Καταπληκτικό. Ηρεμό και όμορφο και γαλήνιο. Όταν Φράβο. Βγαίνει από μέσα σου, παιδιά, η καλοσύνη, βγαίνει παντού, δεν το συζητώ. Βγαίνει και εσωτερικά. Έτσι δεν είναι. Μαστροτέλη. Σήκω γλυκέ μου, Μαστροτέλη. Δεν θέλει. Ήρθε η ώρα σου, ναι, ναι, ήρθε η ώρα σου. Πώς θα λες βρε έτσι τη ώρα του. Μαστροτέλη. Τι λες έτσι, φτυφτυφτυφτυ. Μαστροτέλη. Μαστροαριστοτέλη έχουμε πει, αλλά δεν θέλω. Θέλω Μαστροαριστοτέλη, θέλω να σηκωθεί, να σηκωθεί και ο γλυκός μου ο Τάσος να πάει στην πίστα, να πάρει, είδες την παράδοση. Τι είναι, τι έπαθες Τάσο μου. Αχ, κράμπα. Εντάξει, πέρασε. Παιδιά, είσαι εντάξει Τάσο μου. Εντάξει. Ναι, είσαι σίγουρος. Ναι. Άμα θες πες το καθιστός, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, εντάξει. Δεν σε κουράζω, γιατί εδώ είναι αναπαυτικά τα καθίσματα, είναι από οχήματα πρώτης, ναι, ναι, κατηγορίας, όχι... Είναι το συνεργείο που λέμε. Είναι το συνεργείο. Ναι. Παιδιά, όταν δεν είναι αναπαυτικά τα καθίσματα. Είναι, ναι, ό,τι πρέπει. Εγώ θέλω να μου πεις τι θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε το τραγούδι που λέγεται «Ρίχτο μαχαίρι». Α, με αυτό μου ξεκινάτε, γιατί δεν μου βάλατε το άλλο με την γλυπάρα που μου αρέσει πολύ. Θέλω να παρατηρήσεις κάτι, γιατί τόση ώρα σε όλη την εκπομπή κανείς δεν το έχει παρατηρήσει. Έχει περάσει έτσι. Το βλέπεις. Το βλέπεις, κοίτα μέτρο το καλώδιο. Καλώδιο, ναι. Όλες είναι ξυχρονισμένες οι εκπομπές. Εδώ δεν βλέπεις, έχω το βοηθό, σε λίγο θα έχω το παιδί με τα πιάτα, σε λίγο τη λουλουδού. Εδώ είμαστε ένα μαγαζί της καρδιάς τους. Είμαστε το συνεργείο. Όλοι δεν θέλουμε το συνεργό μας. Ασφαλώς. Όλοι δεν θέλουμε το συνεργείο μας. Όλοι δεν έχουμε την βλάβη μας. Ασφαλώς. Γιατί τι είμαστε? Το συνεργείο. Θα μου το πει ο Κουνέλης, δεν έχετε δουλειά εσείς. Πάμε βρε Τάσο μου. Τι είμαστε έτσι. Περίμενε. Θέλεις να αλλάξουμε τα τακάκια. Πες το. Συνεργείο. Θέλεις να αλλάξεις τα λαδάκια. Πάλι συνεργείο. Και παιδιά τι είμαστε, το πιο ωραίο συνεργείο της ελληνικής τηλεόρασης. Και βέβαια. Γιατί ήρθα, σου είπε κανείς να μπεις μπροστά. Δεν είχα μπροστά. Γιατί είμαστε αληθινοί, είμαστε αυθεντικοί, είμαστε real και έτσι ακριβώς υποδεχτήκαμε τον νέο χρόνο.
με αυθεντικές και αγαπημένες προσωπικότητες που τις έχετε λατρέψει. Εγώ θέλω να πω σε όλες τις σατιρικές εκπομπές, ξεχάστε ό,τι βλέπατε μέχρι τώρα. Τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Είμαστε το συνεργείο, κάνουμε δουλειά για σας, μπορείτε να έχετε υλικό, να παραμείνετε μάλλον, να κάνετε και ανανέωση συμβολέου, διότι εδώ έχουμε υλικό και για του χρόνου και για του παραχρόνου. Τι να κόψεις, πες μου, από αυτή την εκπομπή? Το τίποτα. Πάμε λοιπόν να πούμε το μαχαίρι από τον Τάσο τον Μπουνέλη. Θέλω να χαμογελάς τον κόσμο και εμείς να ξεσηκωνόμαστε. Πάμε παρακαλώ πολύ, Τζον. Ρίχτο! Φέρα κοντά σου, μέσα στη σκάρτη αγκαλιά σου. Τώρα ζητάς να με τελειώσεις, δεν μου κάνε το να με γλιτώσεις. Ρίχτω μαχαίρι που κρατάς, ρίχτω και μη φοβάσαι. Η τελευταία μαχαιριά ίσως να είναι η πιο γλυκιά. Ρίχτω μαχαίρι που κρατάς, ρίχτω και μη διστάζεις. Να φύγω απ' τα βάσανα, εσύ μου σχεδιάζεις. Μια καρδιά τόσο καιρό να τυραννάς. Δείξε την έξοδο να φύγω, από σένα για πάντα να ξεφύγω. Ρίχτω μαχαίρι που κρατάς, ρίχτω και μη φοβάσαι. Η τελευταία μαχαιριά ίσως να είναι πιο γλυκιά. Ρίχτω μαχαίρι που κρατάς, ρίχτω και μη διστάζεις. Να φύγω απ' τα βάσανα, εσύ μου σχεδιάζεις. Μαχαίρι που κρατάς, ρίχτω και μη φοβάσαι. Η τελευταία μαχαιριά ίσως να είναι η πιο γλυκιά. Ρίχτω μαχαίρι που κρατάς, ρίχτω και μη διστάζεις. Να φύγω απ' τα βάσανα, εσύ μου σχεδιάζεις. Νομίζω ότι περνάει ο τηλεοπτικός χρόνος και πρέπει να πούμε άλλο ένα τραγούδι και σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε. Σε κράταγα όμως για το τέλος. Έχουμε κι άλλο, θες να βάλεις κι άλλο, να πάρουμε παράταση. Άλλο. Ποιο θέλεις. Άμα το έχουμε να το πούμε. Ποιο? Είναι το μάθε πια τι θέλει. Μάθε πια τι θέλει. Τα αφιερώνω και σε κάποια. Όπα! Κάποια! Στην κάποια και στην κάποια. Είναι αποθυμένο. Εβελίνα, αποθυμένο πια. Κάποια. Όχι, κάποια κοπέλα. Κάποια. Αποθυμένη κοπέλα. Αναζητάμε. 5 χρόνια δεν ήθελα. Σοβαρά, κάτσε τάσο μου γιατί εδώ βγαίνει η είδηση. Δηλαδή έχει. Αυτή είναι λιγότερο. Η άλλη ήθελε 7. Αλλά πέρασε. Να σου πω 7 χρόνια παγούρα. Μην κάθεσαι εκεί 7 ετίες. Τάσο μου, πώς θα βλέπεις τα νέα. Ο ένας θα φέρει γράφα. Ο άλλος μου υποθυμάει είναι το συνεργείο που αυτοκτονάς εδώ. Και να σου πω, έχει μείνει και κάγκελο. Κοίτα. Αριστοτέλη, σήκω αγάπη μου. Σήκω Αριστοτέλη. Ωραία, σήκω. Πολύ ωραία. Σήκω Αριστοτέλη. Γιατί βασανίζεσαι το αγόρι.
Παιδιά, θα σηκωθεί μόνο στο Αριστοτέλη. Αφήστε το. Δεν μπορώ αυτή τη ζωή αυτή τη στιγμή. Σε παρακαλώ, Αποστόλη, πήγαινε να. Σε ένα δράμα. Εγώ να δει τη ζωή. Λοιπόν, έχουμε τον καλλιτέχνη εδώ, αφού πήγε να το σπάσει. Μην το ξανακάνει αυτό που έκανε. Κατά λάθο έπεισα, επειδή γέλασε με αυτό που πες. Εντάξει. Πώς τα βλέπεις τα νέα παιδιά με τα TikTok και τα σχετικά? Εντάξει, είναι μια διαφορετική εποχή. Εντάξει, δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε παντού, να τα λέμε και αυτά, αλλά τι φαίνεται. Να... Πάλι καλά, παιδιά, καλά. Σου. Είσαστε μια διαφορετική. Είμαστε μισό λεπτό μιλάει ο καλλιτέχνη. Είναι μια διαφορετική εποχή. Είναι κάποια νέα δεδομένα που επικρατούν με την τεχνολογία, με όλα αυτά. Και εντάξει, είναι το. Το περιβάλλον το ίδιο είναι που τα οδηγεί τα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Ευελίνα, δώσε ρίξτο, Γιάννη, ρίξτο, ρίξτο. Πάμε για τραγούδι, μην καθόμαστε. Έλα, έλα, έλα. Πάμε, πάμε, πάμε. Τι μια μου λες αντί. Σ' αγαπώ απ' το ζεστό στο κρύο με πας τόσο καιρό η άστατη καρδιά σου δεν ξέρει να εκτιμά κι αυτούς που σ' αγαπάνε τους διώχνει μακριά. Δεν αντέχω άλλο να με τυραννάς. Μάθε πια τι θέλεις, πες το μου και εμένα και έλα να τα βρούμε πριν να είναι αργά. Μάθε πια τι θέλεις, μάθε πια τι θέλεις. Δεν αντέχω άλλο να με τυραννάς. Μάθε πια τι θέλεις, πες το μου και εμένα και έλα να τα βρούμε πριν να είναι αργά. Σε θέλω με μένα χωρώ που όλες σου τις τρέλες συνέχεια συγχωρώ. Μαζί μου όταν είσαι λες τέλεια περνάς, μα όταν ακούς για σχέση αμέσως αντιδράς. Δεν αντέχω άλλο να με τυραννάς. Μάθε πια τι θέλεις, πες το μου και εμένα και έλα να τα βρούμε πριν να είναι αργά. Μάθε πια τι θέλεις, μάθε πια τι θέλεις. Δεν αντέχω άλλο να με τυραννάς. Μάθε πια τι θέλεις, πες το μου και εμένα και έλα να τα βρούμε πριν να είναι αργά. Δεν αντέχω άλλο να με τυραννάς. Μάθε πια τι θέλεις, πες το μου και εμένα και έλα να τα βρούμε πριν να είναι αργά. Μάθε πια τι θέλεις, μάθε πια τι θέλεις. Δεν αντέχω άλλο να με τυραννάς. Μάθε πια τι θέλεις, πες το μου και εμένα και έλα να τα βρούμε πριν να είναι αργά. Πόσο χρόνο μας έχει απομείνει για να ακούσουμε κι άλλο ένα να κλείσουμε? 10 λεπτά. 10 minutes. Θα πω τη δικογραφία του κουνέλη μπορώ να βάλω σε 10 λεπτά.
Αριστοτέλη. Θέλω άλλη παραγγελία. Τι θέλεις, Αριστοτέλη. Θέλω. Με παραγγελίες, δεν πάμε εδώ με παραγγελίες, Αριστοτέλη. Γιατί δεν πάμε. Δεν πάμε, Αριστοτέλη. Έχει άλλο σειρά. Τι είναι, κάνεις την παραγγελία σου. Να μην πω. Ένα λεπτό να φτιάξουμε το σπίτι. Πώς φαίνεται εδώ τα γόρια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το δεν πάει άλλο. Όχι, δεν είναι το δεν πάει άλλο. Είναι η Ευελίνα μας έχει δώσει ένα πολύ ωραίο που το έχω διαλέξει. Ό,τι διαλέγω εγώ, να με πιστεύεσαι. Ό,τι διαλέγει εγώ. Είναι καλό. Είναι εκεί. Το δεν πάει. Α! Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι. Σωστά το είπε. Πότα! Το συμφέρον. Πότα! Συγγνώμη, Αριστοτέλη. Πού θα μου πεις εμένα, sorry. Ο Αριστοτέλης, ξέρεις, έχει ένα παιδί μέσα. Είπα πάντα, είπα ότι δεν είναι γενικό, δεν είπα τίποτα κακό. Δεν βρίζω γενικά. Δεν θα σου βρω γυναίκα, Αριστοτέλη. Δεν θέλω γυναίκα, κοπέλα θέλω. Η γυναίκα τι είναι, κοπέλα, δεν είναι. Είναι μεγάλη και ηλικία γυναίκα από την κοπέλα. Αριστοτέλη, έχεις... Όπως και ο άντρας του αγόρι, όταν με λένε άντρα με τσπάει, δεν είμαι άντρας. Α, δεν είσαι άντρας, τι είσαι, Αριστοτέλη. Είναι boy. Μάλιστα. Δε Τάσο μου, μισό λεπτό βρε παιδιά. Ναι. Τάσο μου, πότε θεωρείται μια γυναίκα ότι έχει οριμάσει και είναι γυναίκα. Αυτό, να. Και να σκιάπτω τα νέα παιδιά. Είδες πως γίνεται μέσα στο πράγμα, σε φόρα, κατευθείαν. Πάμε να πεις, Τάσο μου. Θέλω να μου πεις πότε πιστεύεις ότι ένας άντρας οριμάζει και αποκαλείται, αυτοαποκαλείται αρσενικό. Όταν γίνει. Αυτό νομίζω το λέει η ίδια η λέξη. Πότε, Τάσο μου. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες, έτσι. Ναι. Εδώ το αγόρι, το όμορφο, το. Εγώ άστο είμαι αγόρι. Όταν συνθήκε. Δεν έχω οριμάσει. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό, εγώ ναι. Θέλω να πω, παιδιά, μην λέμε πολλά. Mm. Πού είναι το CD, γιατί σήμερα είναι προνομιούχοι οι τηλεθεατές. Μισό λεπτό, γιατί τώρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί όλοι οι καλλιτέχνες που περάσαν μας κάναν και δώρα άφθονα. Λοιπόν, τώρα θέλω να τηλεφωνήσετε. Ακόμα δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Θέλω όμως να στείλετε στα προσωπικά μου social media γογό κατ' ο Παύλα Γαριφάλου και γογό Κωνσταντίνος Γαριφάλου, γιατί τρεις είναι τυχεροί που θα κερδίσουν αυτά τα CD. Το ένα είναι της Κάλλη Πέρης από συναυλία μαζί με τον Γιάννη Φλωρινιώτη. Καταπληκτικό, φοβερό, μιλάμε εδώ πέρα, περιλαμβάνει 15 ολόκληρα τραγούδια. 15 ολόκληρα τραγούδια που μπορούν να σας συντροφεύσουν σε ταξίδια, σε γλέντια, σε χαρές και φυσικά Τάσος Κουνέλης! Τάσος Κουνέλης! Πείτε μου ποιο δεν θέλει να έχει τη δισκογραφία του, τη δισκοθήκη του, τον Τάσο Κουνέλη! Έναν άνθρωπο που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία! Πες τα! Μήνυμα, πάμε, δεν πάει άλλο! Πάμε δυνατό τραγούδι! Έλα Τάσο Κουνέλα! Και δεν πάει άλλο, και δεν πάει άλλο. Είσαι ένιγμα, ένιγμα μεγάλο. Και δεν πάει άλλο, και δεν πάει άλλο. Και λου και το πάλι, στην πόρτα μου θα βάλω. Όποτε θελήσεις φεύγεις και γυρνάς άμα στη δόση, τις κουβέντες αποφεύγεις, με έχεις πια αναστατώσει. Όποτε θελήσεις φεύγεις και γυρνάς άμα στη δόση, τις κουβέντες αποφεύγεις, με έχεις πια αναστατώσει. Και δεν πάει άλλο, και δεν πάει άλλο. Είσαι ένιγμα, ένιγμα μεγάλο. Και δεν πάει άλλο, και δεν πάει άλλο. Και λου και το πάλι, στην πόρτα μου θα βάλω. Με έχεις πια να σταθώσει, με την ατσαλή ζωή σου. Κι όπως τώρα έχεις τρώσει, άντε πήγαινε κοιμήσου. Με έχεις πια να σταθώσει, με την ατσαλή ζωή σου. Κι όπως τώρα έχεις τρώσει, άντε πήγαινε κοιμήσου.
και δεν πάει άλλο, και δεν πάει άλλο. Είσαι ένιγμα, ένιγμα μεγάλο. Και δεν πάει άλλο, και δεν πάει άλλο. Και λου και το πάλι, στην πόρτα μου θα βάλω. Το πολύ ξεσηκωτικό σου. Πολύ ξεσηκωτικό. Ο Τάσος μου είναι έτσι όλα τα χρόνια. Και είναι εκφραστικό. Μας εκφράζει. Τι σ' αρέσει από όλα. Ποιο? Τα τραγούδια του. Ναι. Δηλαδή, εγώ βλέποντας τους στίχους και τους τίτλους και μόνος. Και τους ιούρι. Μόνο, θα ωραίο θύμα. Με εκφράζουν τουλάχιστον. Αν μην πω όλοι. Ξεκίνα τα TikTok λοιπόν. Τσουτσουρίστηκες ή όχι? Τσουτσουρίστηκε. Με τον στίχο, τσουτσουρίστηκες ή όχι? Ανατρίχιασες, κάνω τη μετάφραση. Ωραία. Και έβρασα, γιατί χορεύουμε πολύ. Έβρασε. Εδώ λοιπόν, και κάπως έτσι σιγά σιγά, Σιγά σιγά. Λοιπόν, παιδιά, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ θα χορέψω. Έλα εδώ, Μαστροτέλη. Πίσω, πίσω. Αριστοτέλη. Άμα δεν μην το πει. Πάμε πίσω. Άμα δεν μην το πει. Έλα, Αριστοτέλη, τέλη, Μαστροτέλη. Μαστρο Αριστοτέλη. Και κάπως έτσι. Η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ναι, λοιπόν, ήρθαμε. Ήρθαμε και κάθε Σάββατο είμαστε κοντά σας για να περνάμε καλά με πάρα πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Θέλω να μένετε σε αυτό το πάρτι, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο πάρτι. Κάθε Σάββατο, λοιπόν, έχουμε την πολυτέλεια και το συνεργείο είναι εδώ για να ακούσει εσένα, εσένα, εσένα και οποιοδήποτε θέλει να έρθει στην παρέα μας. Θέλω και εσύ να χορέψεις μαζί μας και κάπως έτσι κλείνουμε. Πάμε παρακαλώ! Γεια σας, θα λέμε την άλλη εβδομάδα! Δεν με προσέχει κι όλο τα πίνει. Τον έχω βάλει όμως το μάτι, γιατί με φτιάχνει και μου τη δίνει. Είναι φάση το αγόρι. Είναι φάση. Είναι φάση το παιδί. Το παιδί. Το γουστάρω και να έχει σημασία. Να τη βρούμε με τα χωρί. Αποφάση. Να τη βρω με το παιδί. Το παιδί. Και να πέσουμε τα δυο μας αφάσια. Το αγόρι. Είναι φάση. Είναι φάση το παιδί. Το παιδί. Το γουστάρω και να έχει σημασία. Να τη βρούμε με τα γόρι. Αποφάση. Να τη βρούμε το παιδί. Το παιδί. Και να πέσουμε τα δυο μας.